Το Αλεξάνδριο και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Αλεξάνδριο όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το μεγάλο παιχνίδι. Οι ομάδες βρίσκονται στο αγωνιστικό χώρο, οι διαιτητές, ο Άγγλος Ρίτσαρτσον και ο Γάλλος Ντοριζόν. Το παιχνίδι θα αρχίσει σε λίγα λεπτά και εσείς τώρα δείτε πόσο ΠΑΟΚ έφτασε στον τελικό του κυπέλου Κόρατς. Το βίντεο που ακολουθεί επιμελήθηκε ο Παναγιώτης Φιλίππου, το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Καραλή. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τη μεγάλη του πορεία έξω από τα σύνορα της χώρας μας με τη συμμετοχή του σε ένα τρίτο ευρωπαϊκό τελικό στα τέσσερα τελευταία χρόνια, ενώ έχει λάβει μέρος και στο Final Four πέρυσι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ξεκινώντας φέτος στο κύπελο Κόρατς, πέρασε τους δύο πρώτους γύρους μπάι, όπως λέμε, χωρίς αντίπαλο. Έτσι, η ευρωπαϊκή του πορεία ξεκινάει από το τρίτο γύρο του κυπέλου Κόρατς στις 27 Οκτωβρίου, όταν κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη Στρόιτελ Σαμάρα, τη ρωσική ομάδα, σε μια πόλη 700 χιλιόμετρα μακριά από τη Μόσχα, όπου το πολικό ψύχος κράτησε με πυρετό τον Walter Berry στον πάγκο. Το τρίγωνο του θανάτου όμως για την ελληνική ομάδα απετέλεσαν οι Σάβιτς με 25 πόντους, Κόρφας με 19 και Πρέλιεβιτς με 17, που έφεραν την ελληνική ομάδα στη νίκη με 81-77. Έτσι, η ρεβάν στις 3 Νοεμβρίου ήταν διαδικαστική υπόθεση για την ελληνική ομάδα, τον ΠΑΟΚ, που νίκησε 101-56. Πήρε 46 rebound έναντι 25 των αντιπάλων, ο Σάβιτς σημείωσε 25 πόντους, ο Μπέρι 19, 17 ο Μπαλογιάννης και 14 ο Πρέλιεβιτς. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ μπήκε σε όμιλο. Κληρώθηκε να παίξει στον τρίτο από τους 4 των 4 ομάδων που υπάρχουν στη φάση των 16 ομάδων του Κόρατς. Πρώτη του αντίπαλος, η Κάχα Σαν Φερνάντο. Ξεκίνησε λοιπόν στο Municipal de los Deportes της Σεβίλης στις 24 Νοεμβρίου, αντιμετωπίζοντας την ισπανική ομάδα, την οποία και κέρδισε με 82-87. Πρώτη νίκη για την ελληνική ομάδα που βρέθηκε νωρίς να χάνει ακόμα και με 15 πόντους διαφορά, 28-13 στο 10. Ο Πρέλεβιτς με 26 πόντους, ο Μπέρι με 22, ο Κόρφας με 16 και ο Σάβιτς με 12 ήταν η πρώτη σκόρερ. Η συνέχεια στο Πάλατρο Σάρτη, δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου στις 2 Δεκεμβρίου. Η Ρεκοάρο του ΠΑΟΚ στον όμιλο, που μπορεί να προηγήθηκε ακόμα και με 13 πόντους διαφορά, 30-43 στο 18, όμως ο αγώνας κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Μπέρι 32 πριν το τέλος έκανε το 72-74, ο Πορταλούπι 26 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη με 2 βολές 74-74, αστόχησε ο Πρέλεβιτς σε δίποτο και πάλι ο Πορταλούπι που πέτυχε μαζεμένους τους 4 πόντους στον αγώνα έκανε το τελικό 76-74, αφού η Ιταλική ομάδα πέρασε μπροστά για πρώτη αλλά και τελευταία φορά. Ο Walter Berry ήταν αυτός που σημείωσε 35 πόντους και πήρε 21 rebound, ο Πρέλεβιτς 14 και ο Σάβιτς 11. Στις 8 Δεκεμβρίου, πρώτος αγώνας στο Αλεξάνδριο μπροστά στο κοινό του, με αντίπαλο την ΚΚ Ζάγκρεπ, την ομάδα από την Κροατία. Ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με ένα σερί 12-2 και κράτησε σταθερά τη διαφορά πάνω από τους 10 πόντους, με το Γαλακτερό να παίζει μετά από ένα μήνα απουσίας και το Ρετζιά να παίρνει και αυτό στη θέση του στην ομάδα. Όμως το ημίχρονο τελείωσε 35-31 και καθώς τα συνολικά rebound του αγώνα ήταν 23-8 για τον ΠΑΟΚ και 23-18 για τη Ζάγκρεπ, στο 37 η ομάδα του κυρίου Μπόζιτς έφτασε να μειώσει το 72-66. Ήρθε ένα σερί 12-4 στα τελευταία λεπτά για να δώσει τη νίκη με 84-70 στο δικέφαλο. Ο Μπέρι σημείωσε 28 πόντους και ο Βάνε Πρέλεβιτς 14, η μόνη με διψήφιο αριθμό πόντων. Στις 15 Δεκεμβρίου ο τέταρτος αγώνας, πρώτος του δευτέρου γύρου για τον όμιλο και ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε την Κάχα Σαν Φερνάντο. Μια αγχώδης νίκη με 92-89 στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ντούσαν Ίβκοβιτς. Ο Γαλακτερός ξεκίνησε στην πεντάδα, οι Ισπανοί ήρθαν στη Θεσσαλονίκη χωρίς ελπίδες, όμως το 9 προηγήθηκαν 16-24 και το πρώτο μέρος τελείωσε 47-43. Ενώ στο 37ο λεπτό η Κάχα Σαν Φερνάντο προηγήθηκε με 80-83. Ένα σερί 8-0 για τον ΠΑΟΚ καθάρισε την κατάσταση. Μπέρι 26 πόντους, Πρέλεβιτς 22, Κόρφας 14 και Νάσος 12 η πρώτη σκόρερ για την ελληνική ομάδα. Πέμπτη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ρεκοάρο Μιλάνο στις 5 Ιανουαρίου μετά από διακοπή 20 ημερών στον τεμπούτο του Σούλη Μαρκόπουλου. Η ελληνική ομάδα μόχθησε για να κερδίσει τους Ιταλούς, στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε 36-35 και ο αγώνας κρίθηκε όπως και του πρώτου γύρου στα τελευταία δευτερόλεπτα. 16 πριν το τέλος, ο Κόρφας με μία σημεία βολές κάνει το 70-67 και δίνει τη χρυσή διαφορά των τριών πόντων που κάλυπτε το ντεζαβαντάζ του μείον 2 στο Μιλάνο. Ακολουθεί άστοχο τρίποντο του Τζόρτζεβιτς και μία στις δύο βολές του Μπέρι που γράφει το τελικό 71-67. 22 πόντι του Αμερικανού, ενώ Πρέλεβιτς και Κόρφα σημείωσαν 14 και ο Σάβιτς 12. Τελευταία αγωνιστική στον όμιλο, στην Ντομ Σπόρτοβα στις 12 Ιανουαρίου, οι Κροάτες της ΚΚ Ζάγκρεπ υποδέχονται τον ΠΑΟΚ που θέλει νίκη για να πάρει την πρώτη θέση, ενώ οι γηπεδούχοι ήθελαν νίκη με 28 πόντους διαφορά για να ελπίζουν στην πρόκριση. Το 33-30 στο 17 έγινε 40-44 στο ημίχρονο και στην επανάληψη ήρθε ο περίπατος για την ελληνική ομάδα που έφερε το τελικό 77-91.
Ο Μπέρι σημείωσε 30 πόντους, Μπρέλεβιτς και Γαλακτερός από 16 και ο Κόρφας 13. Ο ΠΑΟΚ τερματίζει πρώτος με 11 βαθμούς και δεύτερη τη Ρεκοάρο Μιλάνο με 10. Στα προημιτελικά στους 8, όπου για πρώτη φορά είχαμε τρεις ελληνικές ομάδες, ξεκινάει ο ΠΑΟΚ από το Παλάτσο Αντριάτικο κόντρα στη Σκαμπολίνη. Ως το 25ο λεπτό έχουμε ισοπαλία 42-42, όμως συνέχεια διαψεύδει τις ελπίδες ελληνικής ομάδας. Η Σκαμπολίνη θα νικήσει 82-66 με πρώτο σκόρερ το Μακλάουτ που πέτυχε 25 πόντους, όμως ο άγνωστος Φερνάντο Λαμπέλα με 10 πόντους και 100% ευστοχία ήρθε από τον πάγκο να κάνει τη ζημιά. Σημείωσε όσους πόντους πέτυχαν μαζί Πρέλεβιτς και Μπέρι, ενώ ο Μπουντούρης που σημείωσε 15 πόντους κράτησε το σκάφος του ΠΑΟΚ όταν άρχισε να κάνει νερά. Ο Σάβιτς πέτυχε 14 και η Κόρφας και Γαλακτερός από 12. Η ρεβάν στις 2 Φεβρουαρίου στο Αλεξάνδριο διαψεύδει τις ελπίδες των Ιταλών. ΠΑΟΚ Σκαμπολίνη 96-58, μια νίκη με 38 πόντους διαφορά, ενώ ο ΠΑΟΚ επιζητούσε μόλις 17 για να προκριθεί. Πράγμα που σπάνια συναντάμε σε ένα προημιτελικό. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς σημείωσε 23, ο Μπέρι 22 και rebound. Όμως ο Ζόραν Σάβιτς με τους 19 πόντους του και τα 12 rebound ήταν η ψυχή της προσπάθειας του ΠΑΟΚ. Ο Μπουντούρης σημείωσε 9 πόντους και εξουδετέρωσε τον Γκάρτον Μάιερς, το μεγάλο όπλο των Ιταλών σε αυτό το παιχνίδι. Περνάμε λοιπόν στους ημιτελικούς. 16 Φεβρουαρίου έχουμε το 78-65 στο 35. Όμως ήρθε ένα σερί 5-20 στα τελευταία 5 λεπτά που έδωσε τη μεγάλη νίκη στους Θεσσαλονικείς. Ο Μπέρι επιβεβαίωσε το παρατσούκλι που του έχουν δώσει οι συμπατριώτες του. The Truth, ο αληθινός. 25 πόντους απέναντι στο Φάνη Χριστοδούλου. Ίσως ο μόνος που κατ' εξακολούθηση εξουδετερώνει την άμυνά του. Ο Κόρφας 16 πόντους, ο Σάβιτς 15 και ο Μπάνε Πρέλεβιτς 14. Ενώ ο Μπαλογιάννης από τον πάγκο με 12 πόντους βοήθησε σημαντικά. Η ρεβάνση 23 Φεβρουαρίου είναι πια υπόθεση του ΠΑΟ. Ο Πανιώνιος όμως δεν έχει παραδώσει τα όπλα από την αρχή. Προηγείται με 0-8 στο ξεκίνημα και 31-34 στο ημίχρονο. Όμως ο Κόρφας οδηγεί στην επανάληψη στους παίκτες του, έχοντας 4 στα 4 τρίποντα, τον ακολουθεί ο Γαλακτερός με 3 στα 4, 22 πόντους συνολικά και για πρώτη φορά πρώτο σκόρερ της ομάδας του σε ευρωπαϊκό αγώνα, πιο πίσω Μπέρι με 19 πόντους, ενώ ο Πανιώνιος με 5 στα 26 τρίποντα συνολικά δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Έτσι ο ΠΑΟΚ πέρασε στο μεγάλο τελικό. Πέρυσι έχασε την ευκαιρία να παίξει τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αφού αποκλείστηκε από την Πενετών. Ο ΠΑΟΚ που έχει κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Κύπελο το 1991 και θέλει να ντουμπλάρει τους ευρωπαϊκούς του τίτλους φέτος. Αυτά έγιναν μέχρι εδώ κυρίες και κύριοι στην πορεία του ΠΑΟΚ στο κύπελο Κόρατς. Η συνέχεια στους τελικούς με την Στεφανέλ Τριέστε. Ένα παιχνίδι εδώ. Σε λίγη ώρα το τζάμπολ. Η ρεβάνς την επόμενη Τετάρτη στην Τεργέστη. Όμως να γυρίσουμε για διαφημιστικά μηνύματα στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής και σε λίγο πάλι μαζί για το τζάμπολ την έναρξη του μεγάλου αγώνα. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για την έναρξη του μεγάλου αγώνα. Γίνεται η παρουσίαση των ομάδων. Τώρα οι παίκτες της Ιταλικής ομάδας είναι στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Η παρουσίαση για τους παίκτες του ΠΑΟΚ αρχίζει με τον αρχηγό τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Και ακολουθούν οι άλλοι παίκτες. Αυτοί λοιπόν είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ έτοιμοι για τον μεγάλο αγώνα, την πρώτη αναμέτρηση με την Στεφανέλ της Τεργέστης. Ακούτε τι γίνεται, είναι περιττό να πούμε τι συμβαίνει στο Αλεξάνδριο, έχει γεμίσει κάθε γωνιά του γηπέδου από πολύ νωρίς για αυτό το πολύ σημαντικό πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ιταλική ομάδα, την ανερχόμενη δύναμη όπως λένε όλοι του Ιταλικού μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με Πρέλεβιτς, Κόρφα, Γαλακτερός, Σάβιτς και Μπέρι στην αρχική πεντάδα της Ιταλικής ομάδας. Μποτίρο, Γκατζεντίλε, Φούτσκα, Λάμπλεϊ και Καλαβίτα. Προπονητές από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που καθοδηγεί μια ομάδα σε τελικό κυπέλλο Ευρώπης μετά τον Νίκο Μίλα
που είχε πάρει το 68 το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης με την ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά ο Μπόγκταν Τάνιεβιτς, ο Γιουγκοσλάβος Σέρβος, στην Βόσνιος μάλλον, σερβικής καταγωγής προπονητής, πήρε πριν από 8 χρόνια την Στεφανέλη, η ομάδα βρέθηκε μέχρι και την δεύτερη κατηγορία, πριν ανέβει, πριν γίνει πρωταγωνίστρια στο Ιταλικό πρωτάθλημα και φτάσει στον τελικό του κυπέλου Κόρατς, φέτος πρωταγωνιστή και στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Να ο Σούλης Μαρκόπουλος εδώ. Από την άλλη πλευρά ο Τάνιεβιτς που δίνει οδηγίες στους παίκτες του και οι διαιτητές της συνάντησης. Ο Άγγλος Άλαν Ρίτσαρτσον, η εμπειρία του τελικού στη διαιτησία. Πάνω από 10 τελικούς έχει σφυρίξει ο Άγγλος. Ο Ρίτσαρτσον, ενώ από δεύτερο διαιτητή συνάντησης είναι ο Γάλλος Φιλίπ Ντοριζόν που κάνει ντεμπούντο σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Εδώ οι παίκτες με τις κόκκινες εμφανίσεις, οι παίκτες της Στεφανέλ, θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη πλευρά ετοιμάζονται και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πριν από το τζάμπολ θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της μεγάλης Ελληνίδας, της Μελίνας Μερκούρη, που κυδεύεται αύριο στην Αθήνα. Μια απόφαση της διοίκησης του ΠΑΟΚ που τιμά με αυτόν τον τρόπο την Υπουργό Πολιτισμού. Όλα είναι έτοιμα εδώ οι διαιτητές. Ρίτσαρτσον αριστερά, Ντοριζόν δεξιά. Μια γενική άποψη από το Αλεξάνδριο που πραγματικά είναι στα γιορτινά του απόψε. Και εδώ έχουμε τις νικήτριες ομάδες του Κόρατς από το 1972. 19 παρουσίες σε τελικούς οι Ιταλοί. Μάλιστα οι τρεις τελευταίες διοργανώσεις είχαν νικήτριες στην Clear Cadu, τη Μεσατζέρο Ρώμης και την Philips Μιλάνο. Όλα είναι έτοιμα, όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι. Αλλά πριν το τζάμπολ ανάμεσα στον Λάμπλεϊ και τον Σάβιτς θα ακουστεί από τα μεγάφωνα του κηπέδου. Ακούστε κι εσείς. Το νερό του Δικού Συμβουλίου και των καταστατευτών μας είναι, κρατώντας ενός λεπτού σιγή, να αποκτήσουμε τον ελάχιστο χώρο της λύσης, το μάτι πολύτιμο όλων των Ελλήνων. Θα το ευχαριστούμε. Τα σχόλια είναι περιττά. Τα σχόλια περιττεύουν, κυρίες και κύριοι. Η Μελίνα Μερκούρη αγαπούσε τον αθλητισμό και μια ελληνική ομάδα εκπροσωπεί σήμερα την χώρα μας σε τελικό κύπελλο Ευρώπης. Μαζί μας στο σχολιασμό του αγώνα ο Λάκης Τσάβας, δίπλα μας όπως και ο συνάδελφος Δημήτρης Κατζηγεωργίου. Θα έχουμε την ευκαιρία συνέχεια της εκπομπής, συγγνώμη, της μετάδοσης, να δώσουμε κάποια στοιχεία, τον σχολιασμό από τον ομοσπονδιακό προπονητή Λάκη Τσάβα που επαναλαμβάνουμε είναι εδώ μαζί μας. Ο θόρυβος είναι εκοφαντικός από την εξέδρα. Η πρώτη επίθεση είναι για τη Στεφανέλ. Ο Φούτσκα, ο πανύψηλος forward, 2-14 έχει την μπάλα. Μοιάζει, λένε, με τον Κούκοτς. Ο Φούτσκα είναι που πετυχαίνει το πρώτο καλάθι. 2-0 προηγείται η Στεφανέλ. Ο Τζεντήλ έχει πάει πάνω στον Μπρέλεβιτς. Ο Ποντίρογκα κυνηγάει τον καταπολύ κοντύτερο του Κόρφα. Ο Ποντίρογκα 2-1, ο Κόρφας 1-78. Και το πρώτο φάουλ θα γίνει από τον Καλαβίτα πάνω στον Πέρι. Στεφανέλ, μια νεανική ομάδα. Έχει μια αγωνιστική πτώση το τελευταίο καιρό. Ήταν τέταρτη στο Final Four του κυπέλλου Ιταλίας. Και ο Πέρι στην γραμμή των φάουλ για δύο βολές. Η μπάλα είναι για την Στεφανέλ από πλάγια. Ο Μπέρι δεν μπόρεσε. Μένει το 2-0 για την Στεφανέλ. Παναφέρει ο Τζεντήλε. Και τώρα Μποντίρογκα. Ένας playmaker με ύψος 2-4 να διορθώσω. Ο Γαλακτερός όμως έκλεψε. Άφησε στο Πρέλεβιτς. Ο Πρέλεβιτς θέλει να πλησιάσει. Κλείστηκε εκεί. Ο Μπέρι και η μπάλα είναι για την Στεφανέλ. Έτσι έδειξε ο Ντοριζόν, εδώ τον βλέπετε, μαζί με τους δύο γκάρντες Στεφανέλ, τον Ποντίρογκα που θα επαναφέρει και τον Τζεντήλε. Όταν ο ΠΑΟΚ αμήνεται, ο Πρέλεβιτς είναι πάνω στον Ποντίρογκα, ο Κόρβας πάνω στον Τζεντήλε. Ο Γαλακτερός κυνηγάει τον Φούτσκα και έχουμε τον Σάβιτ πάνω στον Λάμπλεϊ. Θετικό rebound από τον Φούτσκα, δεύτερη προσπάθεια, 4-0.
4 πρώτοι πόντιου τελικού από τον Γκρέγκορ Χούτσκα. Σάβιτς έδωσε για τον Γαλακτέρο. Σου τριών πόντων από τον Πρέλεβιτς, το rebound του Μποντίρογκα και υπάρχει φάουλ από τον Καλαβίτα. Ο Τζουζέπε Καλαβίτα μαζί με τον Λέμον Λάμπλεϊ, τον Αμερικανό της Ιταλικής ομάδας που έχει κερδίσει ένα κύπελο Κόρατς πριν από 4 χρόνια. Ο Λάμπλεϊ έπαιζε τότε στην Παταλώνα. Ο Κόρφας έδωσε την μπάλα για τον Γαλακτερό. Ο Σάβιτς. Ο Τζεντήλο, ο ΠΑΟΚ πέρασαν 2 λεπτά και δεν έχει πετύχει πόντο. Καλάθι και φάουλα από τον Καλαβίτα, 6-0. Το φάουλ έγινε από τον Σάβιτς. Η Στεφανέλ καταφέρνει και ευνηδιάζει τον ΠΑΟΚ. Δείτε και πάλι την προσπάθεια του Καλαβίτα. Εδώ η πάσα του Φούτσκα, η μπάλα χτύπησε στον Μπέρι. Πήγε μάλλον κατά τύχη στον Καλαβίτα που πέτυχε καλάθι, πήρε φάουλ. Rebound του Σάβιτς. Μένει το 6-0 υπέρ της Εφανέλ. Ο Γαλακτερός έδωσε το Σάβιτς και ο φάουλ που γίνεται από τον Λάμπλεϊ. Ο ΠΑΟΚ που είναι αίτητος φέτος στο Αλεξάνδριο. Έχει 18 νίκες σε εισάριθμους αγώνες. Όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για το πρωτάθλημα. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχει 20 συνεχόμενες νίκες, τελευταία ήταν εδώ στις 3 Δεκεμβρίου 1991 από την Κλάξο Βερόνα, μια άλλη ιταλική ομάδα με 73-71. Ο Μπέρι δεν μπόρεσε ούτε αυτή τη φορά. Κόρφας. Ο Μπέρι και φάουλ που γίνεται από τον Τζεντήλε. Δύο βολές για τον Αμερικανό του ΠΑΟΚ. Ήδη έχουν 4 φάουλ οι Ιταλοί. Ήταν το πρώτο για τον Τζεντήλε. Έχει 2 Καλαβίτα. Μπέρι ευστοχή και αυτός είναι ο πρώτος πόντος του ΠΑΟΚ μετά από 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Δύο από τις βολές του Μπέρι, πάντα μπροστά η Ιταλική ομάδα. Ο Κόρφας θέλει να κλέψει από τον Τζεντήλε και κάνει φάουλ. Είδατε και πάλι πως έγινε το φάουλ από τον Κόρφα στον Τζεντήλε, η μπάλα από πλάγια. Μποντίρογκα. Τζεντήλε. Για 3 πόντους ο Τζεντήλε. Στο rebound ο Καλαβίτα και 8-2. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα. Καθώς οι παίκτες της Στεφανέλ έχουν πάρει 4 επιθετικά rebound. Ο Καλαβίτα 2 φορές. Πέτυχε το καλάθι μετά από επιθετικό rebound. Στεφανέλ προηγείται 8-2. Μπάλα πήγε στον Σάβιτς. Ο Φούτσκα πήρε, μάζεψε το rebound. Η προσοχή της Ιταλικής άμυνας πέφτει πάνω στον Μπέρι, μένει ελεύθερος ο Σάβιτς. Χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει κάτι ο ΠΑΟΚ, ενώ τώρα έχουμε φάουλ. Και έχουμε και time out που ζήτησε ο Σούλης Μπαρκόπουλος, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ξανάρχισε 8-2 προηγείται Στεφανέλ, 4 λεπτά αγώνα. Η Ιταλική ομάδα είναι στην επίθεση, πέρασε ο Καντάρελο, ο βασικός σέντερ της ομάδας στο παιχνίδι, που πήρε την θέση του Λάμπλεϊ. Να πάλι ο Καλαβίτα, αυτός είναι το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του αγώνα. 6 πόντια από τον Καλαβίτα, η Στεφανέλ προηγείται 10-2. Και να δώσουμε το λόγο στο Λάκη Τσάβα, ένα σχολιασμό για το πρώτο σχεδόν 5 λεπτό του αγώνα. Πολύ μουδιασμένα ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, ενώ απέναντίας φαίνονται οι Ιταλοί πάρα πολύ διαβασμένοι. Χτυπάνε τον ΠΑΟΚ σε ευαίσθητο σημείο τόσο αμυντικά και δίνουν πολύ μεγάλη προσοχή στο μαρκάρισμα του Μπέρι. Φαίνονται ότι είναι πάρα πολύ καλά διαβασμένοι. Ο ΠΑΟΚ άρχισε πάρα πολύ διστακτικά και πολύ φοβάμαι μήπως έχουν αγχωθεί οι παίκτες τους, αλλά πιστεύω ότι με την πάροδο χρόνο θα το ξεπεράσουν αυτό και οπωσδήποτε θα φανεί πραγματική διαφορά.
Ο Πρέλεβιτς κέρδισε το φάουλ, την επανέφερε από πλάγι για την μπάλα ο Γαλακτερός. Ο Κόρφας που επιχειρεί σουτ. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πετύχει καλάθι. Έχουμε φάουλ, έγινε από τον Καντάρελο πάνω στον Σάβιτς. Ήδη έφτασε η Στεφανέλ τα 6 φάουλ. Είδατε εδώ πόσο Καντάρελο σταμάτησε αντικανονικά τον Σάβιτς. Τέλος τώρα έχει την μπάλα. Πρέλεβιτς. Πάντα κοντά το Τζεντίλε. Ο Πρέλεβιτς κάνει μια πολύ κακή πάσα στα χέρια του Καντάρελο. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο πόντους από τις βολές του Μπέρι. Και σε λίγο συμπληρώνονται 5 λεπτά στο πρώτο τελικό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Στεφανέλ. Σου τριών πόντων από τον Άντο Τζεντίλε. Rebound από τον Μπέρι. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται το αμυντικό rebound για να φύγει στον εφηδιασμό. Κόρφα σταμάτησε, έχει τώρα την μπάλα, γίνονται πραγματικές μάχες εκεί Σάβιτς και Καντάρελο. Ο Σάβιτς που το καλοκαίρι αποτέλεσε στόχο της ιταλικής ομάδας, ο Τάνιεβιτς ήθελε να τον έχει σαν ξένο, τελικά η συνεργασία δεν ευωδόθηκε και ο Σάβιτς κατέληξε μετά την Μπαρτσελόνα, ήρθε στην Ελλάδα για να παίξει τον ΠΑΟΚ. Ο Μπέρι καλά κλεισμένος από τον Καλαβίτα, έδωσε έξω ο Γαλακτερός για σουτ τριών πόντων. Ο ΠΑΟΚ δείχνει μπλοκαρισμένος στο ξεκίνημα. Ο Καλαβίτα έχει αναλάβει τον Μπέρι με τη βοήθεια του Πούτσκα όταν η μπάλα πηγαίνει στον Αμερικανό. Ο Πρέλεβιτς τώρα θέλει να κάνει την πάσα, έχει φύγει ο Μπέρι και έτσι θα φτάσει στο κάρφο. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται αυτά τα εύκολα καλάθια και ο Μπέρι έκανε το σκορ 4-10. Δείτε εδώ και πάλι από ένα εντυπωσιακό πλάνο την προσπάθεια του Αμερικανού. Ο Πούτσκα έδωσε για τον Τζεντίλη. Μετά από μια μεγάλη καριέρα στην Καζέρτα, συνεχίζει από το καλοκαίρι στη Στεφανέλ. Η μπάλα είναι για την Ιταλική ομάδα, από πλάγιο. Γίνονται πάλι αλλαγές, δύο για τον ΠΑΟΚ, Μπουντούρης και Μπαλογιάννης. Επανέρχεται ο Λάμπλεϊ αντί του Καλαβίτα που έχει δύο φάουλ. Μάλλον ο Τάνιεβιτς προνοεί και αποσύρει τον Καλαβίτα, ενώ ο Μαρκόπουλος έβγαλε από το παιχνίδι Κόρφα και Γαλακτερό. Η αλλαγή αυτή οπωσδήποτε που έγινε εκ μέρους του ΠΑΟΚ τουλάχιστον θέλει να ενισχύσει την αμυντική του δύναμη ο ΠΑΟΚ, διότι φάνηκε αρκετά αδύναμος, ειδικά στην κίνηση των παιχτών προς το καλάθι, διότι όλα τα rebound που πήρε ο Κολαβίστα τα πήρε σε κίνηση προς το καλάθι. Και αυτό οπωσδήποτε θα προσπαθήσει να σταματήσει ο Μπαλογιάννης. Βεβαίως ήδη ο προπονητής της, ο κ. Στάνκεβιτς, άλλαξε το παίκτη της Στεφανέλ και από ό,τι βλέπουμε προσπαθεί με συνεχείς αλλαγές να διατηρήσει ένα πολύ ισχυρό τέμπο και επί 40 λεπτά θα προσπαθήσει αυτήν την προσπάθειά του να είναι πάρα πολύ δυνατός σε όλα τα σημεία. Να δούμε αν θα το πετύχει. Είναι γνωστό ότι ο Τάνιεβιτς κάνει πολλές αλλαγές, έχει 10 εισάξιους παίκτες όπως αρέσκεται να λέει ο ίδιος. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, ο Πρέλεβιτς που έχει κοντά του τον Τζεντίλε, πέρασε μια έξοχη πάσα για τον Σάβιτς. Δεν υπάρχει καλά την φάουλ, υπάρχουν δύο βολές για τον σέντερ του ΠΑΟΚ. Το φάουλ έγινε από τον Καντάρελο και αν είναι κάποιο το κέρδος του ΠΑΟΚ από αυτά τα πρώτα λεπτά, είναι τα φάουλ με τα οποία ο Σάβιτς φόρτωσε τους δύο αντιπάλους του, πρώτα τον Καλαβίτα και τώρα τον Καντάρελο, τους δύο ψηλούς της ιταλικής ομάδας. Ο Σάβιτς που παίζει πάντα δυνατά κοντά στο αντίπαλο καλάθι. Δύο βολές λοιπόν για τον Σάβιτς, που είναι άστοχος. Ο Σάβιτς έχει ένα ποσοστό 44% μόλις στις ελεύθερες βολές, έχει και 9 rebound όμως στα παιχνίδια της Ευρώπης φέτος με τον ΠΑΟΚ. Είναι ο άνθρωπος των τελικών, έχει την εμπειρία από τη χρυσή ομάδα του Τυποπλάστικα, την ομάδα του Split, που εντυπωσίαζε πριν από μερικά χρόνια στο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Από την δεύτερη βολή του Σάβιτς το σκορ 5-10 μπροστά η Στεφανέλ που είναι στην επίδεση. Πούτσκα έδωσε για τον Τζεντίλε. Ο Ποντίρογκα κάνει την προσπάθεια, δεν μετράει το καλάθι. Ο Ρίτσαρσον δείχνει ότι το καλάθι δεν μετράει, έχει γίνει φάουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειας από τον Σάβιτς. Δείτε εδώ και πάλι τον Ποντίρογκα, ένα πραγματικά μεγάλο ταλέντο. Ήταν στην ομάδα της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας που δεν πήγε ποτέ στην Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης με τις γνωστές εξελίξεις στο μποϊκοτάζ. Ο Ποντίρογκα που κλήθηκε από τον Τάνιεβιτς σε ηλικία μόλις 19 χρονών να πάει στην Τεργέστη και από τότε έχει μια εντυπωσιακή εξέλιξη. Ο Ποντίρογκα έχει την μπάλα. Έχουμε φάουλ του Μπαλογιάννη.
Νέο φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Ήδη έφτασε τα 7 η Στεφανέλα, αλλά και ο ΠΑΟΚ τώρα έχει 5 μετά το φάουλ που έκανε ο Μπαλογιάννης και το οποίο βλέπετε σε επανάληψη. Ο Κουντούρης έχει αναλάβει τον Ποντίρογκα να ισοσχεληστεί κάπως αυτή η διαφορά ύψους που υπήρχε με τον Κόρφα. Για 3 πόντους και πάλι ο Τζεντίλε είναι άστοχος. Έχει δοκιμάσει 3 φορές έξω από τη γραμμή των 6-25 ο Ιταλός διεθνής. Ο Τάνιεβιτς συνεχίζει, ετοιμάζει και τον Ντεπόλ για μια νέα αλλαγή. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, μειώνει τη διαφορά στους 3 πόντους. 7-10. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση στην άμυνα των παιχτών του ΠΑΟΚ στους αντιπάλους, αλλά ο Τζεντίλε συνεχίζει για 3 πόντους, ούτε αυτή τη φορά. Κουντούρης και Πρέλεβιτς. Για 3 πόντους αμέσως και αυτό το σούτ ήταν άστοχο. Μάζεψε ο Μπέρι, νέο σούτ 3 πόντων. Μάλιστα, δεν ήταν και η σωστή επιλογή αυτή. Ο Μαρκόπουλος πραγματικά ορίεται στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ενώ τώρα έχουμε νέο φάουλ από τον Κουντούρη. Ο Τάνιεβιτς εκτός από τον Ντεπόλ θα περάσει το παιχνίδι και τον Πιλούτη. 2 αλλαγές, συνεχείς αλλαγές. Φούτσκα και Τζεντίλε τώρα έξω από την Ιταλική πεντάδα. Το χαρακτηριστικό του αγώνα θα λέγαμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε 8 λεπτά έχει πετύχει μόνο 2 καλάθια και 3 πόντους με φάουλ. Είναι φοβερή η δυστοκία του ΠΑΟΚ. Ο Φτάνκεβες, όπως είπαμε, συνεχίζει αυτό το ρυθμό των αλλαγών για να συντηρεί την ομάδα συνέχεια σε υψηλό επίπεδο δύναμης. Αλλά το πρόβλημα πλέον του ΠΑΟΚ είναι καθαρά επιθετικό. Κάτι παραπάνω από 8 λεπτά αγώνα στο Αλεξάνδριο στην απευθείας μετάδοση της ΕΤΕΝΑ. Είναι ο πρώτος τελικός του κυπέλου χώρας και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί τώρα να καλύψει μια μικρή διαφορά που έχει πάρει Στεφανέλ στο ξεκίνημα της συνάντησης. Ο Μπαλογιάννης έκλεψε την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την επίθεση. Τελικά ο Σάβιτς το πήρε καλά. Ο Τεπόλ βρέθηκε στο έδαφος, έχασε την μπάλα και ο Σάβιτς δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Δείτε εδώ και πάλι ο Τεπόλ, ο Μπέρι και ο Σάβιτς. Καλά για τον ΠΑΟΚ, διαφορά στον ένα πόντο, 9-10. Αστόχησε ο Ποντίρογκα, αλλά δύο Ιταλοί πήγαν στην μπάλα. Ο Καρταρέλο και ο Ντεπόλ. Μετά το Ιταλικό rebound, την μπάλα και πάλι στα χέρια του Ντέγιαν Ποντίρογκα. Ο Κουντούρης προσπαθεί να κλέψει, εκεί ο Ποντίρογκα πετάει την μπάλα out. Σπουδαία άμυνα από τον Κουντούρη. Και time out ζητάει ο Τάνιεβιτς, τον είδατε. Και πάλι ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να περάσει μπροστά στο σκορ, αλλά ο Μπέρι έκανε επιθετικό φάουλ και έτσι λοιπόν δείτε εδώ και πάλι την φάση πάνω στον Καντάρελο. Καμία αμφισβήτηση για το φάουλ που έκανε ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ. Η μπάλα από πλάγια 10 και 48 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του Αλεξάνδριο. Προηγείται η Στεφανέλ 19 στο παιχνίδι, στο πρώτο τελικό με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο χώρας, για το τρόπαιο το οποίο θα δοθεί μετά από μία εβδομάδα στην Τεργέστη μετά τον δεύτερο τελικό. Ο Λάμπλε είναι άστοχος, ο Σάβιτς πολύ δυνατά στο rebound. Ο Μπουντούρης τώρα, η είσοδος του Μπουντούρη έδωσε μια νέα πνοή τουλάχιστον αμυντικά στον ΠΑΟΚ που φαίνεται να βρίσκει το ρυθμό του. Κάλυψε την εις βάρος διαφορά μετά το άσχημο ξεκίνημα. Η πάσα όμως, ένα άλλη φορά ο Μπουντούρης που έκανε το λάθος, δεν ήταν καλή η πάσα για τον Μπέρι. Χάνει ο ΠΑΟΚ μια ακόμη ευκαιρία για να περάσει μπροστά στο σκορ. Ο Πιλούτη πηγαίνει προς το καλάθι. Είναι άστοχος, η μπάλα και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπουντούρης είναι ο playmaker, αλλά ψάχνει κάποιον συμπαίκτη του να δώσει την μπάλα. Έχουμε τώρα foul του Λάμπλεϊ πάνω στον Μπέρι, στη μονομαχία αυτή των δύο Αμερικανών. Αυτός είναι ο Λέμον Λάμπλεϊ. Στεφανέλα αντιμετώπισε και τον Πανιόνιο στον όμιλο του Φελκόρατς πριν από την πρώιμη τελική φάση. Έχασε στη Νέα Σμύρνη με 74-58, κέρδισε στην έδρα της 94-79. Ο Τάνιεβιτς σκεπτικός, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δύο φορές άτυχος ο Τάνιεβιτς σε τελικούς κυπέλλου Κόρατς. Ο ΠΑΟΚ στο μεταξύ πέρασε μπροστά, 11-10 από τις βολές του Μπέρι. Για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ προηγείται στο παιχνίδι με τη συμπλήρωση 10 λεπτών αγώνα. Λέγαμε για τον Τάνιεβιτς, το 78 με την Μπόσνα του Σεράγεβο έχασε 117-110 από την Παρτιζάν Βελιγραδίου σε μια γιουγκοσλαβική υπόθεση τότε, και το 1986 η Καζέρτα έχασε από την Μπάνκο Ρώμα σε δύο παιχνίδια, έχασε και τα δύο παιχνίδια. Ο Λάμπλεϊ πέτυχε καλάθι, έδωσε και πάλι το προβάδισμα στη Στεφανέλ, 12-11
Αυτή ήταν η πρώτη πόντη του Λάμπλεϊ στον αγώνα. Ήταν η πρώτη πόντη, αλλά ήταν για πρώτη φορά ένα χαμένο rebound του Πάουκ στην αμυνά του. Εκεί πρέπει να ρίξει πολύ το βάρος ο Πάουκ, όχι μόνο για να μην δέχεται καλάθια, διότι δέχτηκε πολλά καλάθια από πολλούς από τους πόντες από επιθετικά rebound, αλλά για να πάρει τα rebound και να φύγει μπροστά, να δώσει πιο γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι για να ανεβάσει το σκορ. Διότι δεν τον ενδιαφέρει μόνο νίκη, τον ενδιαφέρει οπωσδήποτε και η διαφορά. Ο Πέρι με μια διπλή προσπάθεια έδωσε και πάλι στον ΠΑΟΚ το προβάδισμα. Δείτε εδώ και πάλι ο Κανταρέλο θέλησε να πάρει το επιθετικό φάουλ. Οι διαιτητές όμως άφησαν και ο Πέρι με follow έκανε το σκορ 13-12 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει σαφέστατο πρόβλημα με τα αμυντικά rebound. Εδώ ο Κανταρέλο χρεώνεται με φάουλ στη διεκδίκηση. Στεφανέλ μέχρι τώρα έχει περισσότερα επιθετικά rebound από ό,τι αμυντικά. 7-1-5. Έχει και 5 λάθη, ο ΠΑΟΚ έχει 4. Ο Καλαβίτα επανέρχεται στην πεντάδα Στεφανέλ, πήρε τη θέση του Κανταρέλο. Και ο Τζεντίλε που αντικατέστησε τον Μποντίρογκα, ο Τάνιεβιτς συνεχίζει στο ίδιο τέμπο, συνεχείς αλλαγές, ξεκουράζει τους παίκτες του και προσπαθεί να διατηρήσει στον ίδιο ρυθμό την ομάδα του. Ο Ντεπόλ πήρε το rebound, το Τζεντίλε με την μπάλα. Ο Τζεντίλε πέρασε στον Λάμπλεϊ και αυτός με πολύ δύναμη κάρφωσε. Προηγείται Στεφανέλ 14-13 και αυτή την προσπάθεια του Λάμπλεϊ αξίζει να την δούμε και πάλι. Ο Σάβιτς προτίμησε να μην κάνει την κίνηση, να αποφύγει το φάουλ. Καθώς το καλάθι ήταν βέβαιο. Πάλι μπροστά η Στεφανέλ, 14-13, πολύ χαμηλό σκορ, 12 λεπτά παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλές αμυντικές επιδόσεις στο Αλεξάνδριο. 56 η πόντη που δέχτηκε από την Σαμάρα τη Ρωσική, 58 από τη Σκαμπολίνη, 67 από τη Ρεκοάρο. Αλλά χρειάζεται να βελτιώσει και την επιθετική του δυνότητα σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό τον πρώτο τελικό με τη Στεφανέλ. Ο Κόρφας επανήλθε στο παιχνίδι, πήρε τη θέση του Πρέλεβιτς. Για τρεις πόντους ο Κόρφας δοκιμάζει και ο ΠΑΟΚ ξεφεύγει με διαφορά 2 πόντων. 16-14 με αυτό το τρίποντο, το πρώτο για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Ο Μπουτούρης πήρε το rebound και ο ΠΑΟΚ φεύγει στον εφηδιασμό με τον Σάβιτς. Κάρφωμα ο ΠΑΟΚ 18-14. Να ο ΠΑΟΚ που βρίσκει το ρυθμό του. Εδώ και πάλι η προσπάθεια του Σάβιτς από την μακρινή πάσα του Μπουντούρη. Ο Σάβιτς έφτασε τους 5 πόντους. Ο Λάμπλεϊ, ο Τζεντίλε, πάλι ο Αμερικανός, που πετάει την μπάλα προς τα πού, στο ταπλό πήγε η μπάλα. Ο Τζεντίλε για 3 πόντους. Πάλι είναι άστοχος, 6η συνεχόμενη προσπάθεια για σου 3 πόντων άστοχη από ιταλικής πλευράς. Οι Ιταλοί όμως φαίνονται τυχεροί, στέκονται τυχεροί, παίρνουν και πάλι την επίθεση από πλάγια. Ο Τζεντίλε ανεξαρτήτως της αστοχίας του δεν πρόκειται να σταματήσει να σκοράρει όσο έχει τις ευκαιρίες. Και αυτές τις ευκαιρίες που τις δίνουν συνέχεια στην παίκτα του με διπλά και τριπλά πολλές προσπίσεις συνεχόμενα. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι είναι η θέση να πάσει στιγμή να κάνει τη ζημιά στο ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει αναζωογονηθεί κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε. Παίζει πιο πιεστικά στην άμυνα. Στις διεκδικήσεις είναι πολύ πιο δυνατός. Πράγμα το οποίο το έχουν αποφέρει ορισμένα κλεψίματα και εύκολα καλάθια. Επίσης είναι πιο κινητικό στην επίθεση και έχει πιο καλές επιλογές. Ελπίζουμε να ανεβάσει ακόμη το δίκτυο της επιθετικότητός του, ούτως ώστε να ανεβάσει αρκετά το σκορ που να μπορεί να εξασφαλίσει και μια κάποια διαφορά ικανοποιητική. Ο ΠΑΟΚ θέλει πρώτα την νίκη, δεν κουράστηκαν να το λένε αυτό οι προπονητές και παίκτες του, και μετά την διαφορά για να πάει με διαφορετική ψυχολογία στην Ιταλία. Ο Σάβιτς έκλεψε πολύ έξυπνα, φεύγει και πάλι στον εφηδιασμό. Καλάθι από τον Σάβιτς που κάνει σπουδαία δουλειά. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 20-14. Και αμέσως ο Τάνιεβιτς δίνει εντολή στον Μποντίρογκα να περάσει το παιχνίδι. Ο Γαλακτερός πήρε θέση του Μπαλογιάννη στην πεντάδα του ΠΑΟΚ πριν από λίγο. 6 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημικρόνου του Αλεξάνδριο. Είναι η απευθείας μετάδοση της ΕΤΕΝΑ με τον πρώτο τελικό του κυπέλλου χώρας. Ο Λάμπλεϊ απάντησε, μείωσε στους 4 πόντους. 20-16 από τον Λάμπλεϊ που έφτασε τους 6 πόντους στο παιχνίδι. Είδατε τον Μποντίρογκα έτοιμο να περάσει το παιχνίδι, δέχεται και τις οδηγίες του Τάνιεβιτς. Η έξοδος του ασφαλώς κάπως αποσυντόνισε την ιταλική ομάδα. Ο Μπουντούρης πηγαίνει προς το καλάθι. Ο Σάβιτς και πάλι. 22-16. Προσπάθεια του Μπουντούρη, το lay-up,
και έρχεται από πίσω, κάνει το follow ο Σάβιτς, 22-16, και ο κόσμος εδώ φωνάζει ρυθμικά το όνομα του σέντερ του ΠΑΟΚ. Ο Πιλούτη με την μπάλα. Πολύ καλή προσπάθεια από τον αρχηγό της Εφανέλ, 22-18. Ο Πιλούτη από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλός παίκτης, έχει κάνει πάρα πολύ καλές προσπάθειες, αλλά ήταν άτυχος στην τελική του ενέργεια. Και θα θέλει οπωσδήποτε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί βλέπω οι παίκτες του ΠΑΟΚ τον αφήνουν κάπως και λάσκα. Ο Μπουντούρης έχει τώρα την μπάλα, ο Μπέρι που βγαίνει από τα σκριν πήρε την μπάλα, ο Μπέρι νάτος εδώ. Ο Σάβιτς σε ένα ακόμη rebound, εδώ ο Μπέρι συνεργάζονται οι εξένοι του ΠΑΟΚ και το καλάθι, 24-18. Ο Μπέρι έφτασε τους 10 πόντους, ο Σάβιτς έχει 9, οι δύο ξένοι του ΠΑΟΚ έχουν πετύχει τους 19 από τους 24 πόντους της ομάδας. Ο Τζεντίλε και ο Λάμπλεϊ. Να ο Αμερικανός που δίνει τώρα τις λύσεις επιθετικά για την Στεφανέλ. Η διαφορά και πάλι στους 4 πόντους. 24-20 μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Πρέπει ο Μπέρι να πιέσει τον Λάγκλε, τον Αμερικάνο, διότι από μέση απόσταση, από κοντινή απόσταση είναι αρκετά εύστοχος. Πρέπει να τον πιέσει ή να μην πάρει την μπάλα ή όταν την πάρει να τον παίξει κανονικά άμυνα. Ο Κόρφας και ο Γαλακτερός πολύ δυνατά το κάρφωμα μετά από ένα λάθος που γίνει προς τη μήνα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Η πρώτη πόντη του Γαλακτερού, δείτε εδώ την πάσα που έγινε από τον Κόρφα. Πολύ δυνατά ο Γαλακτερός που με την πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ βρίσκει την ευκαιρία να παίξει και σε έναν τελικό κυπέλλο Ευρώπης. Ο Ντεπόλ επιχειρεί σουτ. Ο Μπέρι σε ένα εύκολο rebound και τώρα ο Κόρφας. Προσπάθησε να κλέψει ο Τζεντίλε, η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Από την προσπάθεια που έκανε ο Τζον Κόρφας. Playmaker του ΠΑΟΚ που αν και από τους παλαιότερες ομάδες δεν έχει αγωνιστεί σε τελικό. Με εκείνη την ιστορία από την FIBA είχε μείνει έξω τόσο από τον τελικό της Γενέβης όσο και από τον τελικό της NAN. Και έχουμε τώρα επιθετικό φάουλ από τον Σάβιτς. Τρίτο φάουλ του Σάβιτς. Είναι ένα πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ οπωσδήποτε. Τρίτο φάουλ επιθετικό από τον Σάβιτς. Ο Φούτσκα γύρισε στην πεντάδα, γίνονται αλλαγές από τον Τάνιεβιτς, ο Ποντίρογκα, συνεχείς αλλαγές. Δεν ξέρουμε τώρα τι μπορεί να κάνει ο Μαρκόπουλος, πράγματι ετοιμάζει τον Τσέκο, δεν έχει άλλη λύση. Λοιπόν, φεύγει ο Σάβιτς και περνάει ο Τσέκος. Και αλλάζουν από ό,τι βλέπω και το δίδυμο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Τσέκος πάει στον Αμερικάνο και ο Μπέρι παίρνει το Φούσκα που είναι πιο τελικάς, αλλά πολύ κινητικός και πρέπει ο Μπέρι να δώσει οπωσδήποτε ιδιαίτερη προσπάθεια, να κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια στην άμυνα. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό του Σάβιτς. Θα δούμε για αυτά τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 26-20. Ο Ντεπόλ και ο Λάμπλεϊ. Τώρα από τη Ρόγκα. Μπάλα πήγε στον Λάμπλεϊ. Πολύ καλή ενέργεια. 26-22. Από τον Αμερικανό που ξεδιπλώνει το ταλέντο του, τις πτυχές του ταλέντου του, έφτασε τους 10 πόντους ο Λάμπλεϊ. Έχει 5 στα 7 τίποτα. Πάντως είναι το μόνο σημείο του αγώνα που αυτή που παίζει η Στεφανέλη με 3 κοντούς και 2 ψηλούς. Να δούμε πώς θα καταφέρει να κρατήσει το παιχνίδι ο Τάγκεβης με τέτοιο ύψος. Η πάσα του Μπέρι για τον Τσέκο δεν ήταν η καλύτερη. Η Στεφανέλη και πάλι είναι στον εφηδιασμό. Ο Λάμπλεϊ κέρδισε φάουλ που έγινε από το Γαλακτερό. Θα επανέλθει ο Σάβιτς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λύση. Από ό,τι φαίνεται ο Τάγκεβης πιστεύει στην ταχύτητα της ομάδας του και γι' αυτό άλλαξε το σχήμα. Έχουμε time out το παιχνίδι. Το Αλεξάνδριο και πάλι πριν από το τέλος, καθώς το παιχνίδι ξαναρχίζει, να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο Δημήτρη Χατζηγεωργίου που είναι εδώ κοντά μας. Πάοκ έχει περισσότερα rebound με ένα, αλλά πολύ λιγότερα εξαιρετικά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο, Γιώργο, είναι ότι ο Τάνιεβιτς μέχρι στιγμής είχε πάντα στην πεντάδα, παρόλο για το παιχνίδι ξαναρχίσει. 26-22, η μπάλα είναι για την ομάδα του ΠΑΟΚ μετά τις άστοχες βολές από τον Λάμπλεϊ. Όσο εύστοχος είναι στα δίποτα, τόσο άστοχος αποδείχθηκε στις ελεύθερες βολές. Και έχουμε νέο φάουλ, νέα διακοπή στο παιχνίδι. Φάουλ που έγινε από τον Ποντίρογκα. Ο Καλαβίτα περνάει στον αγώνα στην θέση του Λάμπλεϊ. Ο Τάνιεβιτς φαίνεται να τιμωρεί τον Αμερικανό για την αστοχία του στις βολές. Αλλά είναι αλήθεια ότι ο Λάμπλεϊ έπαιξε σχεδόν όλο το παιχνίδι μέχρι τώρα. Έχει 14,5 λεπτά συμμετοχής. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Ο Μπέρι γύρισε στον Κόρφα. Έχουν πάει σε μια άμυνα ζώνης, αλλά ο Κόρφας τα κατάφερε. Καλάθι και φάουλ. Η καλύτερη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ. Και τι έχουμε εδώ, έχουμε φάουλ του Τσεντίλε, για να δούμε.
Προσπάθεια του Κόρφα. Καλάθι και τρίτο φάουλ από τον Άντο Τζεντίλε, που φαίνεται να ζητάει εξηγήσει εδώ από τον Γάλλο Ντοριζόν το διαιτή, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Μία ελεύθερη βολή για τον playmaker της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ο Κόρφας κάνει το σκορ 29-22. Ο ΠΑΟΚ έχει μια διαφορά 7 πόντων και δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η διαφορά δεν είναι καλή από τη στιγμή που όλοι είδατε πώς ξεκίνησε το παιχνίδι, πόσο άσχημα ξεκίνησε για τον ΠΑΟΚ. 2.45 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Αλεξάνδριο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 29-22. Η Στεφανέλη έχει την μπάλα με τον Τζεντίλε. Ο Μπέρι προσπάθησε να σταματήσει τον Τζεντίλε και έχουμε φάουλ από ποιον? Από τον Ντοριζόν. Σάβιτς, τέταρτο. Πάλι χειρότερο μπορούσε να συμβεί. Ο Ντοριζόν είδε το τέταρτο φάουλ του Σάβιτς και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Ο Μαρκόπουλος ρίσκαρε εδώ. Ο Σάβιτς με τον Καλαβίτα εκεί πήγαν για το rebound. Ο Γάλλος έδωσε το φάουλ. Ενώ ο Τάνιεβιτς επανέφερε το Λάμπλεϊ. Λέγαμε ότι ο Μαρκόπουλος ρίσκαρε, βλέποντας ότι έχει φάουλ ο Σάβιτς, τον επανέφερε λίγο πριν το τέλος του μηχρόνου, αλλά τώρα ο Σάβιτς έφυγε από το παιχνίδι με 4 φάουλ, αντικαταστάθηκε και πάλι από τον Τζέκο. Μείωσε στους 5 πόντους ο παίκτης της Στεφανέλ 2,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ασφαλώς το τέταρτο φάουλ του Σάβιτς έχει δημιουργήσει, έχει παγώσει την ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο. Ο Λάμπλεϊ σταμάτησε τον Μπέρι και ο Αμερικανός έδωσε την μπάλα στον Ποντίρογα. Ντεπόλ. Λάμπλεϊ και τώρα ο Φούτσκα για 3 πόντους. Μπάλα πήρε πολύ ύψος. Ο Λάμπλεϊ στο rebound και καλάθι από τον Αμερικανό Στεφανέλ. 29-26. Οι 7 πόντοι έγιναν 3. 9 επιθετικά rebound για τη Στεφανέλ. 9 επιθετικά rebound που έχουν κοστίσει αρκετά στον ΠΑΟΚ. Νέο σφύριγμα από τους διαιτητές και νέο φάουλ. Ή όχι. Υπάρχει διακοπή από τον Ρίτσαρτσον για κάποιο αντικείμενο που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Το έδωσε στον Ολλανδό, τον Λεκ Βάτερ, τον κομισάριο του αγώνα. Και το παιχνίδι θα ξαναρχίσει. Ήταν ένας αναπτήρας, όπως με πληροφόρησε ο Λευτέρης Τακίδας, που είναι δίπλα στην γραμματεία. Νάτος εδώ, τον βλέπετε κι εσείς. Στα χέρια του Ολλανδού κομισάρι. Γίνονται οι συστάσεις από την γραμματεία, από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και το παιχνίδι θα ξαναρχίσει μετά από αυτή τη δυσάρεστη ασφαλώς παρέμβαση. Ο Κόρφας με την μπάλα. Και έχουμε φάουλ του Ποντίρογα. Δεύτερο φάουλ για τον παίκτη Στεφανέλ. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι με την απουσία του Σάβιτς οι κεντρικοί της Στεφανέλ έχουν επικεντρώσει όλη τους την προσοχή στο Μπέρι και τον δυσκολεύουν πάρα πολύ ακόμη να πάρει και την μπάλα. Με δεδομένη την επιθετική απραξία του Τσέκου δεν έχουν αποφευθούν τίποτα και θα δυσκολευτεί οπωσδήποτε ο Μπέρι στη συνέχεια. Γι' αυτό θα πρέπει ο Γαλακτερός και ο Κόρφας να αναλάβουν επιθετικές πρωτοβουλίες ή να σουτάρουν απ' έξω μετά από κάποια κίνηση για να αναγκαστεί η Στεφανέλ να ανοίξει, να απελευθερώσει τον Μπέρι. Είδατε και τον Ευθύμη Ρετζιά, είναι η άλλη λύση του Μαρκόπουλου στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τα φάουλ του Σάβιτς. Ο νεαρός διεθνής θα περάσει για λίγο στο παιχνίδι, καθώς απομένει 1,5 λεπτό για το τέλος του ημιχρόνου και ίσως στο δεύτερο ημίχρονο του δοθεί η δυνατότητα να παίξει περισσότερο, ανάλογα φυσικά με την εξέλιξη συνάντησης. 31-26 έγινε το σκορ από τις βολές του Κόρφα, η διαφορά στους 5 πόντους. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Ο Ποντίρογα τώρα. Ο Λάμπλεϊ. Μπάλα πέρασε στον Φούτσκα και αυτός με την διαφορά ύψους που έχει από τους συμπαίκτες του εύκολα άψε την μπάλα στο καλάθι. 31-28. Είναι αυτό που λέγαμε ότι πρέπει να κινηθεί μαζί με τον Φούτσκα και ο Μπέρι. Ο Μπέρι κοιμήθηκε στο high post και ο Φούτσκα πήγε κάτω από το καλάθι μόνος. Πρέπει να κυνηγήσει τον Φούτσκα οπωσδήποτε. Είναι πάρα πολύ κινητικός. Φούτσκα, ο οποίος έχει μέσο όρο 14 πόντους στα παιχνίδια της Ευρώπης με τη Στεφανέλ. Ο Γαλακτερός πέτυχε καλάθι, κινήθηκε έξυπνα. Δείτε εδώ και πάλι, ο Μπέρι έπεσαν πάνω του όλοι και ο Μπέρι πολύ σωστά έδωσε την ασίστ στον Γαλακτερό. 33-28, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ έχει μια διαφορά 5 πόντων και γίνεται τώρα φάουλ από τον Τζέκο. Ο Ρίτσαρτσον, ψυχρός πραγματικά ο Άγγλος, δεν καταλαβαίνει τίποτε και αμέσως σφυρίζει τα φάουλ. Είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης ότι έχει σφυρίξει πάνω από 10 ευρωπαϊκούς τελικούς.
μεγάλη εμπειρία του σε τρεις τελικούς κυπέλλου Κόρατς. Είναι ασφαλώς αυτός από τους δύο διαιτητές που έχει τον πρώτο λόγο. Ο Πρέλεβιτς γύρισε στο παιχνίδι, πήρε τη θέση του Μπουντούρη. Ο Πρέλεβιτς που έχει μείνει στους δύο πόντους, αντιμετώπισε βέβαια ένα πρόβλημα. Ήταν πολύ ευχαριστημένος, προηγείται με 33-28. Εδώ ο Πρέλεβιτς έχει αντίπαλο τώρα στο παιχνίδι τον Πιλούτη. Μην ξεχνάμε ότι παίζει με ένες ο Πρέλεβιτς. Τελευταία δευτερόλεπτα, 25 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 15 είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Πρέλεβιτς εδώ σε μια προσπάθειά του πέτυχε το καλάθι με τη βοήθεια του Σάβιτς. 35-28. 13 δευτερόλεπτα είναι η επίθεση για τη Στεφανέλο. Τάνιεβιτς δίνει τις οδηγίες. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να κρατήσει αυτή τη διαφορά των 7 πόντων στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μποντίρογκα με την μπάλα θα επιχειρήσει την προσπάθεια. Ο Μπέρι πήρε, είναι το τελευταίο δευτερόλεπτο, δεν θα προλάβει ο Κόρφας. Ο ΠΑΟΚ τελειώνει το ημίχρονο προηγούμενος 35-28 στον πρώτο τελικό με την Ιταλική Στεφανέλ Τριέστε στο Αλεξάνδριο. Σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε πάλι μαζί σας από το Αλεξάνδριο για το δεύτερο ημίχρονο του μεγάλου αγώνα. Στο Αλεξάνδριο για το δεύτερο ημίχρονο του τελικού, σε λίγα λεπτά θα αρχίσει αυτό το παιχνίδι. 35-28 το δεύτερο ημίχρονο θα αρχίσει σε λίγα λεπτά. Εδώ είναι τα συνολικά στατιστικά, τα είδατε για τις δύο ομάδες. Και highlights από το πρώτο ημίχρονο, οι καλύτερες στιγμές από τον Στέλιο Καραμικέ και τον Παντελή Πινακά, που τους συναδέλφους που ετοίμασαν αυτό το βίντεο. Είναι μερικές από τις καλύτερες προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων κατά τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου. Ο Μαρκόπουλος κάλεσε κοντά του τους παίκτες του ΠΑΟΚ για να τους δώσει οδηγίες. Από την άλλη πλευρά ο Τάνιεβιτς θα κάνει κάτι ανάλογο με τους δικούς του παίκτες. Και να δώσουμε αμέσως το λόγο στο Λευτέρη Πλακίδα για ένα ρεπορτάζ. Λευτέρης, ακούμε. Κύριε Υπουργέ, ένας μεγάλος τελικός στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ προηγείται ήδη 7 πόντους. Ποιες προβλέψεις σας? Νομίζω θα νικήσει. Πιστεύω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Όλες οι εκτιμήσεις και το παιχνίδι του είναι πολύ καλό. Λίγες μέρες μετά το θάνατο της Μελίνας Μερκούρης, ένα λεπτός υγιής ήταν ένας ο λιγότερος φόρος τιμής. Ήταν μια συγκινητική στιγμή πράγματι για τη μεγάλη Ελληνίδα, η οποία συμβολίζει για όλους μας την αιώνια νεότητα του ελληνισμού. Ευχαριστούμε τον Υπουργό. Γιώργο Τραπεζανίδη είναι κοντά μας και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Σήμερα εδώ στο Αλεξάνδριο. Ολόθερες μας ευχές για κατάκτηση του τροπέου, το οποίο το πιστεύω θα το κατακτήσει. Η άποψη του κύριου Αλεξάνδρου, ο λόγος σε σένα πάλι. Αισιοδοξία στην εξέδρα των επισήμων του Αλεξανδρίου για τη συνέχεια του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ που έχει ένα προβάδισμα 7 πόντων μετά τα 20 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Και να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο Δημήτρη Χατζηγεωργίου για κάποια στατιστικά στοιχεία από αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Και φυσικά κάτι διαφορετικό από τα στατιστικά που ήδη βλέπετε εσείς, που δίνει η στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη. Το σημαντικότερο απ' όλα, νομίζω, Γιώργο, είναι να πούμε ότι τα επιθετικά του των δύο ομάδων μέχρι στιγμής έχουν στερήσει. Από πλευρά Στεφανέλ Τριέστε, ο Τζεντίλε με 0 στα 5 τρίποντα είναι ιδιαίτερα αρνητικός επιθετικά. Ενώ ο Μποντίρογκα έχει 0 στα 3 δίποντα και 0 στο 1 τρίποντο. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ενώ Πρέλεβιτς και Γαλακτηρός έχουν από 4, ο Μπέρι με 10 πόντους, ο Σάβιτς με 9 πόντους, 6 ριμπάνω και 2 κρυψίματα και ο Κόρφας με 8 κρατούν αυτή το επιθετικό βάρος. Από εκεί και πέρα, κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία στα rebound. 13-6 έχει ο ΠΑΟΚ, κάπως πιο ισορροπημένα από την έκπληξη που σίγουρα είναι τα επιθετικά rebound του Στεφανέλ που έχει 7 αμυντικά και 9 επιθετικά. Όσον αφορά τώρα τα ποσοστά, ο ΠΑΟΚ έχει σαφώς καλύτερα ποσοστά από τον Στεφανέλ, λιγότερες όμως επιθέσεις. Και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι σίγουρα θα έχουμε επιθετικές αλλαγές ως προς την οργάνωση στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς τα στατιστικά που δεν λένε βέβαια πάντα την αλήθεια, μας δείχνουν ότι οι άνθρωποι που περιμένουν οι προπονητές να βάλουν τα καλάθια μέχρι στιγμής δεν τα έχουν βάλει, Γιώργο. Αυτά λοιπόν για τους αριθμούς του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο 20 λεπτό του μεγάλου αγώνα. Στην πεντάδα του ΠΑΟΚ, Κόρφας, Πρέλεβιτς, Γαλακτερός, Μπέρι και Ρετζιάς. Στην πεντάδα Στεφανέλ είναι ο Μποντίρογκα, ο Τζεντίλε, ο Καλαβίτα, ο Φούτσκα και ο Λάμπλεϊ. Είναι η πεντάδα που χρησιμοποίησε ο Τάνιεβιτς και στο πρώτο τζάμπολ στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Μαρκόπουλος έχει αναγκαστικά στον πάγκο λόγω φάουλ τον Σάβιτς, έχει 4 από το πρώτο ημίχρονο, ενώ τώρα το δεύτερο αρχίζει πολύ καλά για τον ΠΑΟΚ. Καλάθι και φάουλ από τον Μπέρι, ο Καλαβίτα έκανε το τρίτο φάουλ. 3 έχει και ο Κανταρέλο. Πρόβλημα υπάρχει και με τους ψηλούς τη Στεφανέλ με τα φάουλ. Έχουν βέβαια 3, ο Σάβιτς έχει 4, αλλά ίσως δημιουργηθεί στην εξέλιξη. Έχει δυνατότητα να αντικαταστήσει τους ψηλούς η Στεφανέλ, αλλά οπωσδήποτε το φόρτωμα των φάουλ παίρνει πολύ πιο κοντά τον ΠΑΟΚ σε βολές, που από ό,τι έδειξε
από το πρώτο εμίγρονο οι βολές θα παίξουν πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο, διότι τα φάουλ γίνονται εύκολα και πολύ γρήγορα πήγαμε στο πρώτο εμίγρονο στη γραμμή. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 10 πόντους. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 38-28 με αυτό το έμεσο τρίποντο του Μπέρι που έκλεψε και την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ έχει 10 πόντους πλεονέκτημα. Μισό λεπτό μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Μπάλα στα χέρια του Πρέλεβιτς που δεν φάνηκε στο πρώτο. Τελείωσε με 4 πόντους και λίγες προσπάθειες. 2 στα 2 τρίποντα και 0 στα 2 τρίποντα έχει ο Πρέλεβιτς. Αρχηγός του ΠΑΟΚ. Πηγαίνει σε αργή επίθεση η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η ελληνική ομάδα που κάνει την μεγάλη προσπάθεια για να κατακτήσει το κύπελλο Κόρατς. Να ο Μπέρι και πάλι, πήγε και ο Ρετζιάς και το καλάθι. 40-28, ο Αλεξάνδριο ξεσηκώνεται, πάνω από 5.000 φίλοι του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν, η ατμόσφαιρα είναι εντυπωσιακή. 40-28 λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα 12 πόντων. Διαφορά μπορεί να μεγαλώσει περισσότερο. Η επίθεση και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Σου τριών πόντων του Κόρφα. Πήγε ο Ρετζιάς με το Λάμπλεϊ εκεί ο Αμερικανός. Και ο έμπειρος με το σώμα του έκλεισε τον αντίπαλο και πήρε την μπάλα. Ο Κούτσκα βγάζει έξω. Ο Τζεντίλε δοκιμάζει για τρεις πόντους. Και πάλι άστοχος. Μπάλα έφυγε πίσω από το ταμπλό. Ο Τζεντίλε έχει 0 στα 7 τρίποντα. Από ό,τι βλέπουμε μετά το πρώτο δεκάλεπτο, η Στεφανέλ έχει συγγύσει επιθετικά, έχει πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία και το μόνο που την κρατήσα λίγο στο σκορ, έστω και στους 28 πόντους, θα ήταν επιθετικά rebound. Εκείνο που θα είναι χαρακτηριστικό βέβαια είναι ότι τα γκάρτες έχουν συγγύσει, ο Τζεντίλο και ο Φοντιρόγκα επιθετικά είναι ανύπαρκτη θα έλεγα. Ελπίζουμε να πάει έτσι μέχρι το τέλος η αστοχία του Τζεντίλε. Και εκείνο που βλέπω εκεί είναι χαρακτηριστικά πάρα πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ, είναι η κινητικότητα του Ρετζιά στην άμυνα, όπου κυνηγάει το Φούτσκα και δεν τον αφήνει να κινηθεί επικίνδυνα προς το καλάθι και να πάρει τα επιθετικά rebound ή να δημιουργήσει πίνες καταστάσεις. Ελπίζω ο μικρός να τα καταφέρει μέχρι το τέλος και να αποδειχθεί χρυσή λύση για τον ΠΑΟΚ. Δείτε τι γίνεται στο Αλεξάνδριο. Ο κόσμος, όπως είπαμε, είναι όρθιος, ενισχύει την ομάδα, συμπαρίσταται στον ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο, Καλαβίτα, όπως είχαμε προβλέψει, έκανε τέταρτο φάουλ και έφυγε από το παιχνίδι. Πέρασε στην θέση ο Καντάρελο, στη θέση του Καλαβίτα, ενώ ο Πρέλεβιτς έχασε το σούτ από το κόψιμο που έκανε από την τάπα που του έδωσε ο Πιλούτη. Σούτ τριών πόντων τώρα του Ποντίρογκα. Άστοχο και αυτό, διατηρείται το αρνητικό σερί. 10 άστοχα σούτ έξω από την γραμμή των 6-25 για την Στεφανέλ. Ο Πρέλεβιτς αυτή τη φορά τα καταφέρνει και ο ΠΑΟΚ προηγείται με 14 πόντους. 42-28. Η Στεφανέλ μένει καθυλωμένη επιθετικά. Μένει στους 28 πόντους του πρώτου ημιχρόνου. 2,5 λεπτά μετά το ξεκίνημα του δευτέρου. Ο Καντάρελο έδωσε για τον Πιλούτη. Τώρα ο Ποντίρογκα. Μπάλα πήγε στο Λάμπλεϊ, ο Αμερικανός αμέσως στο σουτ βγάζει την ομάδα του από το αδιέξοδο. Ο Τάνιεβιτς τον είδατε να ανακαλεί το time out, είχε μπει σε αδιέξοδο, αλλά είδε το φως στο βάθος του τούνελ από τον Λάμπλεϊ που μείωσε σε 42-30. Ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταγωνιστής στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, εν αντιθέσει με τα όσα έγιναν στο πρώτο, όταν η Στεφανέλ προηγήθηκε με 6-0 και 8-2. Αυτό αποδεικνύει το πόσο καλά διαβασμένος είναι ο Σούλης ο Μαρκόπουλος αμυντικά. Όλοι οι παίκτες βγαίνουν να κάνουν κάποιες αλλαγές στα screen και πάντοτε υπάρχει παίκτης να μαρκάρει κάποιον της Στεφανέλ. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Ο Μπέρι δεν μπόρεσε, πήγε ο Ρετζιάς και έχουμε τζάμπολ του νεαρού με τον Λάμπλεϊ. Ο Ρετζιάς δίνει με συνέπεια τις μάχες κάτω από τα καλάθια, απόντος του Σάβιτς. Δείτε εδώ και πάλι ο Μπέρι που κάνει την προσπάθεια. Ο Ρετζιάς έξυπνα μπροστά από τον Λάμπλεϊ. Οι διαιτές θα μπορούσαν να είχαν δώσει και φάουλ υπέρ του Έλληνα παίκτη. Τελικά προτίμησαν τη λύση του τζάμπολ ανάμεσα στον Ρετζιά, λοιπόν αυτό το τζάμπολ και τον Λάμπλεϊ. Ο Αμερικανός πέταξε την μπάλα out. Μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Στεφανέλ βρίσκεται σε σύγχυση σε αυτό το πρώτο τρίλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ φαίνεται η απειρία της Στεφανέλ. Παρότι είναι καλή παίκτη, είναι άπειρη και οπωσδήποτε ο ενθουσιασμός δεν αρκεί για ένα τελικό. Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί σε εμπειρία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτό δεν είναι μόνο οι προηγούμενες συμμετοχές του σε τελικές φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων, είναι και οι παίκτες που έχει στην σύνθεσή του. Ακόμη και αν οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν αγωνιστεί στους προηγούμενους τελικούς. Ο Πρέλεβιτς, ο Μπουντούρης ήταν παρόντες σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια από τη Γενέβη και μετά. Ο Σάβιτς έχει μια εμπειρία τελικών από την εποχή της Γιουγκοπλάστικα. Από εκεί και πέρα ο Γαλακτερός δεν έχει παίξει. Ο Μπέρι ήταν σε ομάδες μικρότερες όπως η Νάπολη, η Βιγιάλπα. Στην Ελλάδα έπαιξε με τον Άρη αλλά σε προγραμματική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Επίσης με τον Ολυμπιακό δεν μπόρεσε να φτάσει στο τελικό. Έχει αυτή την ευκαιρία τώρα ο Μπέρι που είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ
στο κύπελο Κόρατς φέτος με ένα μέσο όρο πόντων πάνω από τους 23 και 12 rebound μας. Ο Κόρφας έχει την μπάλα και προσπαθεί να βρει την λύση τώρα σαν οργανωτής του παιχνιδιού για τον ΠΑΟΚ. Ο Κόρφας που προσπαθεί να διασπάσει και τα καταφέρνει από τον Πέρι το καλάθι. Ο Πέρι έφτασε τους 15 πόντους. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 44-30. Δείτε και πάλι η προσπάθεια του Κόρφα πρώτα και του Πέρι συνέχεια. Πανταρέλο με την μπάλα. Ποτήρωκα. Αν βλέπατε εκεί τον Κόρφα με τον Φούτσκα, είναι ένα ζευγάρι πραγματικά για φωτογραφία. Και έχουμε φάουλ τώρα του Κόρφα. Πώς να κρατήσει τον Φούτσκα, ο οποίος είναι... Ένα μισμάτ πολύ δύσκολο. Είναι 2-13. Ο Ιταλός, μάλιστα έχει καταγωγή κροατική. Βρίσκεται αντίπαλος, τώρα άλλαξε, πήγε ο Γαλακτερός, ο οποίος ακόμη και αυτός υστερεί σε ύψος έναντι του αντιπάλου του. Ο Κόρφας τώρα έχει τον Πιλούτη αντίπαλο. Πιλούτη με την μπάλα. Ο Λάμπλεϊ. Πιλούτη και Λάμπλεϊ. Καλάθι από τον Αμερικανό. 44-32 με 4 πόντους για τη Στεφανέλ σε 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ εσείς βλέπετε τα φάουλ, 4 για Σάβης και Καλαβίτα. Και οι 4 πόντοι για τη Στεφανέλ από τον Λάμπλεϊ. Ο Ποντίρογκα έχει συγγύσει. Ο Τζεντίλε είναι στον πάγκο. Ο Φούτσκα και αυτός δεν βρίσκεται στην καλύτερη μέρα του επιθετικά. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει κλείσει σε αυτό το σημείο του αγώνα τους επιθετικούς διαδρόμους στη Στεφανέλ. Ο Μπέρι και νέο φάουλ. Νέο φάουλ που έγινε από τον τέταρτο φάουλ του Κανταρέλο. Μάλιστα. Οι σέντερ έχουν το μεγάλο πρόβλημα στον τελικό. Είναι ο Σάβιτς με 4, αλλά τώρα. Ο Μπέρι είναι αυτό που φορτώνει συνέχεια τους αντιπάλους και είναι ένας παίκτης ο οποίος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ δύσκολο να μαρκαριστεί. Ησύχασε και ο Μαρκόπουλος τώρα βλέποντας με 4 φάουλ Κανταρέλο και Καλαβίτα. Ο Τάνιοβιτς ετοιμάζει τον Ντεπόλ, τον νεαρό. Την μπάλα ο Πρέλεβιτς έπεσε πάνω στο Λάμπλεϊ και σε ένα τείχος των Ιταλών της Ιταλικής ομάδας και έχουμε φάουλ που έγινε από τον Γαλακτερό. Έξυπνο φάουλ, καθώς ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει. Το καλάθι ήταν σχεδόν σίγουρο. Δείτε εδώ και πάλι. Ο Πιλούτη και ο Γαλακτερός που έκανε το φάουλ. Ο Ντεπόλ στο παιχνίδι στη θέση του Καταρέλο. Τώρα με ένα σχήμα ανάγκης και ο Τάνιεβιτς. Χαμηλότερο σχήμα οπωσδήποτε, θα έχουμε και αλλαγές στα ζευγάρια της άμυνας. Ο Πούτσκα για 3 πόντους, ούτε αυτός. Έφτασαν τα 11 σουτ έξω από τη γραμμή παίκτες Στεφανέλ, 11 άστοχα σουτ. Ο ΠΑΟΚ έχει 1 στα 6. Μαθήματα στα σουτ 3 πόντων δείχνουν ότι χρειάζονται οι παίκτες, αλλά είναι ένας τελικός. Ψυχολογία είναι διαφορετική, το άγχος μεγάλο. Έτσι λοιπόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και της Στεφανέλ σε αυτά τα 25 λεπτά αγώνα έχουν συνολικά 1 στα 17 τρίποντα. Την μπάλα από πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Από το φάουλ που έκανε ο Πιλούτη πάνω στον Κόρφα. Ο Πρέλεβιτς ο σούτ. Ο Πρέλεβιτς είναι στους 6 πόντους. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται την βοήθεια επιθετικά από τον αρχηγό του. Ο Ποντίρογκα, ο Ρετζιάς που προσπάθησε να σταματήσει το σούτ, ο Μπέρι πέταξε την μπάλα για τον Πρέλεβιτς. Ο εφηδιασμός του ΠΑΟΚ, ο Πρέλεβιτς μόνος και φάουλ που γίνεται από τον Πιλούτη. Δύο βολές για τον Πρέλεβιτς. Δεύτερο φάουλ του Πιλούτη. Από ό,τι φαίνεται η Ιταλία είναι σε σύγχυση τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Ενώ είδαμε προηγουμένως και είπαμε ότι ο Γαλακτερός τη σωστά έκανε το φάουλ, αντίθετα ο παίκτης της Στεφανέλ περίμενε να κάνει καθαρά φάουλ, με πρόθεση φάουλ, την ώρα που σούταρε ο Πρέλεβιτς, ενώ μπορούσε κάλλιστα να το κάνει πιο έξω. Επίσης βλέπουμε πολύ άσχημες επιθετικές ενέργειες, πολύ άσχημες επιλογές, πράγμα το οποίο εκμεταλλεύεται ο ΠΑΟΚ και βγαίνει σε εύκολα καλάθια. Ή είναι πάρα πολύ εύκολο να μαρκαριστούν και να τους αναγκάσουν τους παίκτες της Στεφανέλ να σουτάρουν με πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό ευστοχίας. Και γι' αυτό δικαιολογείται ότι και το πολύ χαμηλό σκορ και αυτό αποδεικνύει αυτό που είπαμε, το πόσο διαβασμένος είναι ο Σούλος ο Μαρκόπουλος όσον αφορά την ομάδα και τις κινήσεις που κάνουν, διότι είναι συγκεκριμένες κινήσεις κάτω έξω από screen και πολλές φορές διπλά, τα οποία όμως αντιμετωπίζονται με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία από τον ΠΑΟΚ. Διαφορά και πάλι στους 14 πόντους από τις βολές προηγουμένως. Το Πρέλεβιτς έκανε το σκορ 46-32. Ο Ρετζιάς σταμάτησε εντυπωσιακά τον αντίπαλό του και ο Γαλακτερός πηγαίνει στο καλάθι. Καλάθι και φάουλ. Ο ΠΑΟΚ έχει τη μεγάλη ευκαιρία να αυξήσει διαφορά στο σημείο αυτό του αγώνα. 48-32 και φάουλ που έγινε από τον Ντεπόλ. 48-32 και time out που καλεί επιγόντως ο Τάνιεβιτς. Τι να κάνω, τι να κάνω,
Το Αλεξάνδριο διαφορά έχει πάει στους 17 πόντους. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 49-32, αλλά ο Μποντίρογκα έχει τώρα την ευκαιρία μετά από 26 λεπτά να πετύχει πόντο στο τελικό. Ο Μποντίρογκα, το μεγάλο όνομα της Εφανέλ, τώρα πετυχαίνει με ελεύθερη βολή τον πρώτο πόντο, ενώ και ο Τζεντίλε έχει μείνει άποντος. Είναι πραγματικά ένα κατόρθωμα αυτό για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Μποντίρογκα έχει 8 άστοχα σουτ, 2 εύστοχες βολές. Αυτή είναι η πρώτη του πόντη στο παιχνίδι, μείωσε σε 49-34. Ο Τζεντίλε έχει δοκιμάσει μόνο για τρίποντο και ήταν άστοχος και στις 7 προσπάθειες. Πριν από λίγο είχαμε μια εντυπωσιακή τριπλή προσπάθεια από τον Ευθύμη Ρετζιά, που έκανε 2 κοψίματα και τελικά χρεώθηκε ένα φάουλ, με το οποίο έγιναν, μπήκαν οι βολές από τον Μποντίρογκα. Ο Γαλακτερός με το καλάθι, 51-34, διαφορά και πάλι στους 17 πόντους. Μεγάλη διαφορά για τον ΠΑΟΚ σε ένα καθοριστικό σημείο του αγώνα. Ο Φούτσκα πέρασε για τον Λάμπλεϊ, είναι αυτός που κρατάει όρθιος την Στεφανέλ στο Αλεξάνδριο. Ο Λάμπλεϊ έφτασε τους 18 πόντους, είδε και πάλι την προσπάθειά του. Δεν μπόρεσε ο Γαλακτερός, αλλά ούτε και ο Ρετζιάς μετά να σταματήσουν τον Αμερικανό. 51-36 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Να δώσουμε το μικρόφωνο στο Μιχάλη Μερτζιανίδη που είναι δίπλα στον πάγκο της Στεφανέλ. Μιχάλη. Γιώργο, η Στεφανέλ δεν έχει μόνο πρόβλημα στους ψηλούς με τα φάουλ. Ο Τζεντίλε φαίνεται ότι έχει χτυπήσει το χέρι και δεν μπορεί να το κουνήσει από ό,τι φάνηκε, και πρέπει να έχει μια βλάση ώστε να μην παίξει το υπόλοιπο παιχνίδι. Ο λόγος και πάλι σε σένα. Το καλάθι από τον Μπέρι, το σκορ έγινε 53-36. 13 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του μεγάλου αγώνα, που έχει την ευκαιρία να παρακολουθείτε απευθείας από την ΕΤΕΝΑ. Φάουλ πάνω στον Μποντίρογκα έγινε από τον Μπρέλεβιτς. Και έχουμε αλλαγή του Τάνιεβιτς, επαναφέρει τον Καντάρελο. Φαρέ τα 4 φάουλ, αποσύρει το Φούτσκα. Ο Πιλούτη με την μπάλα για τον Μποντίρογκα. Έχει πέσει από τον μέσο όρο των 20,5 πόντων στους 2. Για να δούμε τον Μποντίρογκα τώρα. Αστοχή, αλλά ο Καντάρελο έρχεται σαν βοήθεια και πετυχαίνει το καλάθι. 53-38. Στους 15 πόντους διαφορά πλέον. Τον ΠΑΟΚ πέρα από την νίκη ενδιαφέρει και η διαφορά σε αυτή την εξέλιξη του δεύτερου ημιχρόνου. Μην ξεχνάτε ότι σε μία εβδομάδα υπάρχει ρεβάνση στην Τεργέστη. Στο Κιάρμπολα, το στάδιο της, μάλλον δεν είναι και στάδιο, ένα μικρό γήπεδο 4.000 θέσεων της Στεφανέλ, που ετοιμάζει ένα άλλο καλύτερο γήπεδο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ και πάλι η προσπάθεια που έγινε από τον Ντεπόλ, 53-40, η διαφορά κατέβηκε στους 13 πόντους. Βλέπω μια χαλάρωση λίγο στην άμυνα του ΠΑΟΚ και δεν πρέπει να χαλαρώσει ο ΠΑΟΚ ούτε δευτερόλεπτο μέχρι το τέλος του αγώνα. Κάθε καλάθι θα μετρήσει οπωσδήποτε για τη ρεβάνς. Έχουμε φάουλ τώρα επιθετικό του Ρετζιά. Άλλη μια χαμένη επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι είναι καθοριστικό αυτό το σημείο του αγώνα, λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Το δεύτερο φάουλ του Ρετζιά. Ο Σάβιτς θα επανέλθει με τα 4 φάουλ. Νάτος ο Σάβιτς, έτοιμος να περάσει και πάλι στο παιχνίδι. Καντάρελο που έχει αντίπαλο το Ρετζιά. Ο Πρέλεβιτς κυνηγάει τώρα τον Μποντίρογκα. Ο Κόρφας τον Πιλούτη. Ο Γαλακτερός πάνω στον Ντεπόλ και ο Μπέρις τον συμπατριώτη, τον Λάμπλεϊ. Δεν μπόρεσε να κλέψει ο Πρέλεβιτς. Μένουν 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Εφανέλ. Τάνιεβιτς θα δώσει και πάλι την ευκαιρία στον Τζεντίλε να βγει από το 0 της επίθεσης. Ο Τζεντίλε σε λίγο στην πεντάδα της Στεφανέλ. Ο Λάμπλεϊ παίζει με πλάτη τον Μπέρι, κάνει την προσπάθεια. Ο Ρετζιά στο rebound, ο Ντεπόλ όμως η μπάλα αναπήδησε. Ο Καντάρελο και ο Λάμπλεϊ. Το σούτ από τον Πιλούτη για 3 πόντους. Να λοιπόν, μετά από 11 προσπάθειες άστοχες, στην 12η ευκαιρία ο Πιλούτη πέτυχε τρίποντο για την Στεφανέλη, διαφορά στους 10 πόντους από τους 17. Είναι χαλάρωση του ΠΑΟΚ στην άμυνα, όπως είπα, όπως διαπιστώσαμε και προηγουμένως. Ήδη χάσανε εύκολα αμυντικά rebound και οπωσδήποτε αυτό στοιχίζει. Ο Μπέρι πήρε τώρα ένα επιθετικό rebound και κάνει όμως βήματα. Βήματα δίνει ο Ρίτσαρτσον μετά το άστοχο σουτ 3 πόντων του Πρέλεβιτς. Και έχουμε αλλαγές, Μπουντούρης και Σάβιτς στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Φεύγουν Κόρφας και Ρετζιάς, ενώ ο Τζεντίλε πέρασε στην πεντάδα της Στεφανέλ. Τζεντίλε πήρε τη θέση του Μποντίρογκα. Ο οποίος πιστεύω θα προσπαθήσει να βγάζει τα σπασμένα τα μέχρι τον 7 άστοχο σουτ και οπωσδήποτε δεν θα επιχειρήσει και άλλες προσπάθειες. Δεν είναι ο άνθρωπος που σταματάει. Γι' αυτό θέλει πάντα προσοχή. Είναι πολύ καλός σουτέρ ο Τζεντίλε, τον ξέρουμε και από τους αγώνες των εθνικών ομάδων.
Ελλάδας-Ιταλίας. Ο Πρέλεβιτς κλείνεται, ο Γαλακτερός. Η διαφορά στους 10 πόντους. Ο ΠΑΟΚ θέλει να αυξήσει αυτή τη διαφορά. 10 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Σάβιτς κλείστη γυρική από Λάμπλεϊ και Τζεντίλε. Μπάλα πήγε στο Μπουτούρι. Ο Μπουτούρις πέφτει πάνω στο Τζεντίλε, επιθετικό φάουλ. Ο ΠΑΟΚ έχει κολλήσει στους 53 πόντους. Έχει μια σειρά από κακές επιλογές στην επίθεση. Και δίνεται η ευκαιρία έτσι στην Ιταλική ομάδα να μειώσει, ενώ εσείς βλέπετε πως έγινε το φάουλ. Έχουμε time out από τον Σούλη Μαρκόπουλο. Η Στεφανέλ έχει συνέχεια με τον Πιλούτη στο Αλεξάνδριο, μετά το άστοχο σου τριών πόντων, καλάθι από τον αρχηγό. 53-45 διαφορά κατεβαίνει στους 8 πόντους, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Ο λόγος για λίγο στον Δημήτρη Κατζηγιοργίου. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, Γιώργο, είναι ότι ο ΠΑΟΚ χορηγείται σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. Το μόνο που είναι πίσω είναι στα επιθετικά rebound της Στεφανέλ, που έχει 12 αμυντικά και 14 επιθετικά. Αυτό το πρόβλημα, αν λύσει, θα έχει ασφαλώς μεγαλύτερο προβάδισμα. Να δούμε τι θα γίνει συνέχεια. 53-45 έχουμε την Στεφανέλ να καλύπτει ένα μέρος της διαφοράς των 17 πόντων. Με ένα εντυπωσιακό comeback, η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ από πλάγια. Από λίγο Πιλούτη έκανε το τρίτο φάουλ στο παιχνίδι. Ο Μπουτούρης έδωσε για τον Πρέλεβιτς. Στεφανέλ συμπλήρωσε 7 ομαδικά στο δεύτερο. Φάουλ του Κανταρέλο είναι το πέμπτο. Φεύγει ο Κανταρέλο από το παιχνίδι και θα επανέλθει ο Λάμπλεϊ. Ο πρώτος παίκτης που αποβάλλεται με 5 φάουλ. Ντάβιντε Κανταρέλο. Ο Αχιλλέας Μαματζιόλας κάνει την πρώτη εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Πρέλεβιτς, που φαίνεται ότι δεν μπορεί να βοηθήσει όσο μπορεί, μάλλον όσο θέλει. Είναι γνωστή η συμμετοχή του Πρέλεβιτς σε προηγούμενες επιτυχίες του ΠΑΟΚ, αλλά φαίνεται ότι αυτός ο τραυματισμός δεν τον επιτρέπει να γίνει ο ηγέτης του ΠΑΟΚ στην προσπάθεια σε αυτόν τον πρώτο τελικό. Πρέλεβιτς που δεν αγωνίστηκε στα προηγούμενα παιχνίδια μέχρι το περασμένο Σάββατο, όταν έπαιξε για κάποιο χρονικό διάστημα εναντίον του Παπάγου εδώ στο Αλεξάνδριο για το πρωτάθλημα. Ο Σάβιτς έκανε το σκορ 55-45. Διψήφιος αριθμός πόντων και πάλι στη διαφορά που χωρίζει το ΠΑΟ και τη Στεφανέλ. Ο Ντεπόλ έδωσε για τον Φούτσκα. Ο Μπέρι θέλει να κλέψει αλλά κάνει φάουλ. 7ο φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Είναι το δεύτερο για τον Μπέρι στο παιχνίδι. Αρχίζει το μπόνους μία συν μία και για τους Ιταλούς. Υπάρχει για τον ΠΑΟΚ. Όπως είχαμε τονίσει, πολύ γρήγορα στα φάουλ, όπως το πρώτο μήχρονο πήγαν και στο δεύτερο. Διότι φαίνεται ότι η φύση του παιχνιδιού είναι τέτοια, κάνουν πάρα πολλά φάουλ. Και τι λέω εδώ, προσπαθεί από ό,τι βλέπουμε αυτό που να πετύχει πόντο, αλλά πήγε στις βολές. Ο Τζεντίλε εκεί έδωσε μια μάχη. Τελικά έχουμε 2 βολές. Από τον Μπουντούρη που έκανε τρίτο φάουλ, δείτε και πάλι τη φάση. Με το σώμα Μπουντούρη στο φάουλ πάνω στο Τζεντίλε. Έχει ο Τζεντίλε τώρα την ευκαιρία με βολές και αυτός, όπως ο Ποντίρογκα, να πετύχει πόντο. Και τα καταφέρνει μετά από 31 λεπτά αγώνα. 31 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Για τον Τζεντίλε σίγουρα αυτό είναι κάτι εξωπραγματικό. Δεύτερος πόντος, αποβολή και για τον Τζεντίλε. 2 έχει ο Μποτίρογα που κάθεται στον πάγκο. Ο Λάμπλεϊ έχει 18 πόντους και από εκεί και πέρα μονοψήφιος αριθμός για τους υπόλοιπους παίκτες που έχουν σκοράρει από την πλευρά της Εβανέλ. Εκτός φάουλ γίνεται το φάουλ από τον Πιλούτη πάνω στον Γαλακτερό. Τέταρτο για τον Πιλούτη, εδώ τον βλέπετε, και μία σημεία για τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Γαλακτερός προσπάθησε να πάρει θέση. Δείτε, η μπάλα είναι στον Μπέρι και τον αγκαλιάζει και ο Πιλούτη. Φάουλ, οι διαιτές δεν αφήνουν τέτοιες φάσεις. Είναι ιδιαίτερα προσφυλής αυτή η θέση για τον άστοχο Γαλακτερό, διότι έχει αλτικές ικανότητες δίπλα στο καλάθι και με έναν παίκτη του ίδιου είναι εύκολο να υπερτερήσει και να πετύχει το καλάθι. Πρώτη βολή εύστοχη από τον Άσο Γαλακτερό, 56-47. ΠΑΟΚ προηγείται 8-41 πριν από το τέλος του αγώνα. 10 υπόδειες διαφοράς και πάλι. Στο rebound ο Σάβιτς από το άστοχο σου τριών πόντων που έκανε ο Φούτσκα. Στεφανέλ πάει να δημιουργήσει αρνητικό ρεκόρ με 1 στα 15 τρίποδα. Ο Μποντίρογκα ετοιμάζεται, τον είδατε πριν από λίγο, τον νεαρό να περάσει στο παιχνίδι. Ο Σάβιτς είναι άστοχος.
Μπάλα φεύγει από όλους, είναι για τον ΠΑΟΚ, όπως έδειξε ο Ντοριζόν. Ο Ρίτσαρτσον δεν είχε άποψη, είδε το Γάλλο. Συμφώνησε μαζί του, η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Ο Γαλακτερός για τον Κουντούρ, πιέζουν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί πιέζουν αλλά φορώ και δεν παίζουν τώρα με τον Πέρι που δεν υπάρχει δεύτερος ψηλός για να βοηθήσει. Ο Μαύρος είναι ήδη απασχολημένος από τον Σάβιτς. Ο Μπουντούρης μέχρι το καλάθι. 59-47. Πόντι 12 της διαφοράς. 8 τελευταία λεπτά στο Αλεξάνδριο. Είναι ο πρώτος τελικός του κυπέλου χώρας. Είδατε και πάλι την προσπάθεια του Μπουντούρη που έφτασε. Μάλλον πέτυχε το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι. Ενώ τώρα έχουμε νέα διακοπή στο παιχνίδι. Φάουλ. Φάουλ με Ματζιόλα. Και μία σημεία για τον Πιλούτη. Ούτε αστόχησε, ήταν ο Μποντίρογκα που τον περίμενε εκεί για να γίνει η αλλαγή αν ήταν εύστοχος, αλλά μένει ο Πιλούτης στο παιχνίδι. Μπάλα για τον ΠΑΟΚ στα χέρια του Μπουντούρη. Σάβιτς. Πηγαίνει προς το καλάθι ο Σάβιτς. Προσπάθησε Γαλακτερός και Μπέρι. Ο Μπέρι δίνει μάχες και τα καταφέρνει, γελάει εκεί. Στρέφεται και προς την εξέδρα, ο Αμερικανός έφτασε τους 19 πόντους. Ο ΠΑΟΚ 61-47. Μεγαλώνει και πάλι διαφορά. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του αγώνα. Να ο Τζεντίλε για τρεις πόντους είναι εύστοχος. Έχει το σουτ τριών πόντων, ένας πολύ καλός σουτέρ. Πήρε όμως ο Ζουλ μετά από δύο συνεχόμενα σκριν. Είναι, έχει εμπιστοσύνη και όλοι οι παίκτες το σκρινάρουν συνεχώς για να βρεθεί μόνος. Ο Τζεντίλε έφτασε τους 5 πόντους με 1 στα 8 τρίποντα. 61-50 στους 11 πόντους ο Σάβιτς και φάουλ του Λάμπλεϊ. Πολύ σωστή απόφαση των ειδικών. Ο Λάμπλεϊ αντικανονικά έκλεισε το δρόμο, για να δούμε. Εδώ βλέπετε πως πρόταξε το σώμα του. Εδώ βλέπουμε τις αλλαγές, ψηλώνει πάλι το σχήμα ο Τάνκεβιτς και βάζει τον Κολοβίτο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για τα επιθετικά rebound και την κίνησή του και, και δυνατός παίκτης. Καλαβίτα και ο Μποντίρογκα στο παιχνίδι. Θα λέγαμε ότι είναι η καλή ομάδα, η καλή του πεντάδα, η αρχική. Βγήκαν από τον αγώνα ο Ντεπόλ και ο Πιλούτη. Νομίζω πρέπει να μετρήσει δύο πόντι αυτό και, τελείωσε. Όχι. Μία. Το Ρίτσαρσον δίνει άλλη μία βολή. Για να δούμε εδώ την επανάληψη. Μπάλα να πήδησε. Προσπαθώ πάλι δύο θα μετρήσω, δεν έχει τίποτα. Μπήκε στο καλάθι τελικά με δύο βολές από τον Σάβιτς. Το σκορ έγινε 63-50. Ο Φούτσκα έδωσε για τον Τζεντίλε. Τους πέταξε την μπάλα. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Νάντο Τζεντίλε. 63-52. Πρώτα ο Σάβιτς, μετά ο Μπέρι, αλλά δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τον αντίπαλο. Ο Τζεντίλε κατέβασε διαφορά στους 11 πόντους. Εξήμιση λεπτά για το τέλος του αγώνα. Ο Μπέρι με αντίπαλο τον Καλαβίτα που έχει 4 φάουλ. Ο Μπέρι πλησιάζει στο καλάθι και τα καταφέρνει. Ένας εναντίον ενός, ο Μπέρι είναι ανίκητος, αλλά πολύ περισσότερο όταν ο αντίπαλος του έχει 4 φάουλ. Ο Μπέρι τα καταφέρνει πιο εύκολα, έφτασε τους 21 πόντους. 65-52. Ο Τζεντίλε κλείστηκε και ο Λάμπλεϊ θέλει να πλησιάσει, καλάθι και φάουλ. Δεν ήταν και καλύτερη εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ αυτή. Το φάουλ που έγινε από τον Μαματζιόλα. Δείτε εδώ, πήγε πάνω στον Λάμπλεϊ. Ο Αμερικανός πέτυχε το καλάθι. 65-54. Κλείστηκε ο Μποντίρογκα, έδωσε την μπάλα στον Αμερικανό σε μια φάση που ξανά είδαμε. Ο Λάμπλε είναι άστοχος, ο Σάβιτς το rebound. Ο Σάβιτς έχει 8 rebound στον αγώνα. Ο Μπέρι είναι μακράν ο πρώτος παίκτης του ΠΑΟΚ με 17. 21 πόντι και 17 rebound από τον Walter Μπέρι. Ο Μπουντούρης λίγο έλειψε να κάνει το λάθος, πρόλαβε και διόρθωσε ο Σάβιτς. Ο Μπουντούρης σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, εκεί ο Μαματζιόλας, ο Μπουντούρης πραγματικές μάχες, μπάλα πήγε στα χέρια του Μποντίρογκα. Ο εφηδιασμός Στεφανέλο, Φούτσκα και φάουλ που γίνεται από το Γαλακτερό. Και εδώ δεν υπήρχε άλλη λύση, έγινε το φάουλ τέταρτο από τον Γαλακτερό στο παιχνίδι. 5,5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Πρέλεβιτς που βλέπετε και εσείς παίρνει τη θέση του Μαματζιόλα.
Και είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, όπου ο ΠΑΟΚ καλείται όχι μόνο να συντηρήσει τη διαφορά, αλλά να την αυξήσει. Διότι το παιχνίδι την άλλη Τετάρτη στο Συμπεριέζη δεν θα είναι καθόλου περίπατος. Και έτσι πρέπει να αποφύγει τα λάθη της τελευταίας στιγμής, να προσέξει τις επιλογές του. Ήδη έχει παίκτες μέσα οι οποίοι επιθετικά τραπάνε πάρα πολύ καλά, όπως ο Μπέλη, που πρέπει να επικεντρωθεί όλη η επιθετική δύναμη του ΠΑΟΚ και στην άμυνα να παίξει ακόμη πιο δυνατά από ό,τι παίζει μέχρι τώρα. Δύο εύστοχες βολές από τον Φούτσκα, 65-56. Η διαφορά κατέβηκε και πάλι, είναι στους 9 πόντους τώρα. Ένα οριακό σημείο του αγώνα αυτό, λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Γαλακτέρος με την μπάλα. Δοκιμάζει για 3 πόντους στο rebound. Ποιος, ο Σάβιτς. Καλάθι από τον Ζόραν Σάβιτς, 67-56. Έβγαλε από τη διεκδίκηση το rebound τον Λάμπλεϊ ο Σάβιτς και μετά πέτυχε το καλάθι. 5 λεπτά τώρα για το τέλος. 67-56, διαφορά 11 πόντο για τον ΠΑΟΚ. Στεφανέ στην επίθεση. Το σούτ από τον Καλαβίτα. Ανελόχλητος ο Καλαβίτα έκανε το σκορ, 67-58. Καλή πρόταση του Σάβιτς να μην πάει επάνω του. Οπότε το εκμεταλλεύεται ο παίκτης τη Στεφανέ και ο Σουτάρι άνετα. Μπουντούρης που έχει την μπάλα με αντίπαλο του Τζεντίλε, ο Πρέλεβιτς. Πηγαίνει στο καλάθι, να η πόντι από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, έφτασε τους 10, 69-58. Ο Πρέλεβιτς ξέρει να τυπάει στα τελευταία λεπτά, το έχει αποδείξει αυτό. Ο Τζεντίλε θέλει φάουλ σε αυτή την προσπάθεια που έκανε για 3 πόντους. Και ο γονός είναι ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στον εφηδιασμό και ο Μπέρι δεν έχει κανένα πρόβλημα εκεί. Με τον Λάμπλεϊ, 71-58, μεγαλώνει και πάλι διαφορά. Δείτε εδώ τον Μπέρι, πηγαίνει ίσως, βέβαια έγινε και φάουλ εκεί από τον Λάμπλεϊ. Οι διαιτητές το άφησαν. Το σκορ 71-58. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά και θέλει να κρατήσει αυτή τη διαφορά και αν είναι δυνατόν να τη μεγαλώσει. Φάουλ τώρα που έκανε ο Μπουντούρης πάνω στον Ποντίρογα. Τώρα έχουμε αυτό το 1-1, το μπόνους των βολών και θα έχουμε αρκετές διακοπές μέχρι το τέλος. Στα τελευταία 4 λεπτά του αγώνα. Για τον Μπουντούρη αυτό ήταν το 4ο φάουλ. 3 από τους 5 παίκτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ομάδα του ΠΑΟΚ, στον αγώνα, στον αγωνιστικό χώρο, έχουν 4 φάουλ. Μπουντούρης, Γαλακτέρος και Σάβης. Ο Ποντίρογκα ευστοχή μόνο με βολές στον απόψινο τελικό. Έχει 9 άστοχα σουτ. Πολύ ευστοχή συγκομιδή για έναν τέτοιο παίκτη. Και αποδείποτε οφείλεται στην καλή άμυνα που έπαιξαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ πάνω του. Στις βολές πάντως είναι αλάνθαστος. Εκεί δεν υπάρχει πίεση. 71-60, διαφορά στους 11 πόντους. Ο Σάβιτς έκλεψε ο Τζεντίλε πολύ έξυπνα πάνω στην τρίπλα. Η πάσα του Τζεντίλε, αλλά να και ο Μπουντούρης που έχει και αυτό την ικανότητα στα κλεψίματα. Πρέλεβιτς, ο Μπέρι και βήματα. Ο Τζεντίλε έκλεισε τον δρόμο στον αντίπαλό του. Φάνηκε να γλίστρησε ο Μπέρι. Σίγουρα δεν έκανε αυτό που ήθελε. Εδώ δεν πάτησε καλά, βέβαια. Γλίστρησε. Βέβαια, γλίστρησε στο τερέν και δόθηκαν τα βήματα από τους διαιτητές. Ο Ποντίρογα τώρα πηγαίνει προς το καλάθι. Ο Μπέρι το σταμάτησε. Πάλι Ποντίρογα. Να και το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για τον Ντέγιαν Ποντίρογα. 3 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Μπέρι σταμάτησε τον Ποντίρογα αυτός με νέα προσπάθεια. Μείωσε στους 9. 71-62. Οι διακυμάνσεις είναι εντυπωσιακές στο σκορ. Ανεποκατεβαίνει η διαφορά. Ο Γαλακτερός για 3 πόντους. Και φάουλ του Καλαβίτα ή όχι. Πάντως έχει κερδίσει φάουλ ο Σάβιτς σίγουρα. Φάουλ που έγινε τελικά από τον Λάμπλεϊ. Είναι το 4ο φάουλ που γίνεται από τον Λάμπλεϊ, τον Αμερικανό της Εφανέλ. Και έχουμε και αλλαγή. Ο Κόρφας πέρασε θέση του Μπουντούρη. Ο Κόρφας έμεινε αρκετή ώρα στον πάγκο. Μία σημεία για τον Σάβιτς. Ο Σάβιτς είναι άστοχος. Κανένα πρόβλημα για τον Φούτσκα να μαζέψει την μπάλα. Αστοχία σε βολές σε τέτοιο διάστημα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ο Τζεντίλε έδωσε για τον Ποντίρογα.
Άμπλεϊ, ο Μποτίρογα για 3 πόντους. Ο Φούτσκα πήρε το rebound, ο Σάβιτς, η μπάλα για την Στεφανέλ. Μπάλα για την Στεφανέλ, 2 και 24 πριν από το τέλος. Δείτε και πάλι τη φάση εδώ, ο Φούτσκα πιο ψηλά, με τα μακριά του χέρια εκεί, από τον Γαλακτέρο. Έχει ένα δύσκολο ζευγάρι στην αμήνα του ΠΑΟΚ, ο Μποτίρογα με τον Κόρφα, η διαφορά του ύψους και γι' αυτό ζητάει ο Μαρκόπουλος βοήθεια. Ο Μποτίρογα σταμάτησε το σούτ του Μποτίρογα ο Μπέρι και φεύγει τώρα ο Κόρφας στον ευθυνιασμό. Ο Κόρφας πετυχαίνει καλάθι και χρεώνεται με φάουλ. Τώρα υπάρχουν αποδοκιμασίες. Βλέπετε η αντίδραση του Κόρφα είναι για το τρίτο φάουλ. Φάουλ μπορεί να ήταν αλλά το καλάθι. Δεν μετράει το καλάθι. Ναι. Δεν μετράει το καλάθι. Η απόφαση του Τοριζόν ξεσηκώνει θύελα αποδοκιμασιών. Εδώ έγινε φάουλ. Σωστό ήταν το φάουλ, νομίζω το καλάθι πρέπει να μετρήσει. Είχε προλάβει ο Τζεντίλε και στήθηκε εκεί, αλλά νομίζουμε ότι, όπως είπε και ο Λάκη Τσάβας, έπρεπε να μετρήσει αυτό το καλάθι. Γεγονός ότι είναι ότι μένει το 71-62. Μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι, συστάσεις από τα μεγάφωνα. Δεν χρειάζονται τα νεύρα στο φινάλε τελικό, αλλά πήγαν αρκετά καλά μέχρι εδώ. Το παιχνίδι ξανάρχισε, 2 λεπτά για το τέλος. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να φέρει διαφορά και πάλι πάνω από τους 10 πόντους. Μποτίρογκο έδωσε για τον Φούτσκα. Φούτσκα μπερδεύεται και η μπάλα χτύπησε στα πόδια. Το Πρέλεβιτς έκανε μια βουτιά αλλά δεν μπόρεσε. Τζεντίλε πετάει την μπάλα, δεν έχει τύχει ασφαλώς, αλλά να ο Καλαβίτα που πετυχαίνει το καλάθι. Μια πραγματική περιπέτεια για να πετύχει αυτό το καλάθι στο Φανέλ. Διαφορά όμως κατέβηκε στους 7 πόντους. Αυτό είναι το δυσάρεστο για τον ΠΑΟΚ. 1,5 λεπτό πριν από το τέλος. 71-64. Ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση. Μπάλα στα χέρια του Κόρφα. Ο Πρέλεβιτς. Πρέλεβιτς έδωσε τον Σάβιτς. Δύσκολη προσπάθεια. Ο Φούτσκα μαζεύει. Σίγουρα δεν γίνονται κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις οι επιθέσεις του ΠΑΟΚ σε αυτό το τελευταίο διάστημα του αγώνα. 1 και 7. 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η Ιταλία είναι στην επίθεση με τον Τζεντίλε. Κλείνει ο Κόρφας εκεί. Κλείνει και ο Μπέρι. Τελικά ο Τζεντίλε κράτησε την μπάλα. Ο Φούτσκα πέρασε για τον Λάμπλεϊ, αυτός για τον Καλαβίτα και έχουμε φάουλ του Μπέρι. Ψήφιαμα οι Ιταλοί, γύρισαν την μπάλα, άλλαξαν την κατοχή και ο Μπέρι τελικά έκανε αυτό το φάουλ. Δείτε εδώ πώς γύρισε η μπάλα, ο Λάμπλεϊ πήγε η μπάλα στον Καλαβίτα και έχουμε time out τώρα στο παιχνίδι. Πάλι για το τελευταίο κομμάτι του αγώνα, 41 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα, στόχισε σε 2 βολές. Πριν ο Καλαβίτα πήρε το rebound το Γαλακτερός για τον ΠΑΟΚ και έχουμε τώρα κερδισμένο φάουλ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το πέμπτο έγινε από τον Λάμπλεϊ, δείτε εδώ πώς, πάνω στο σουτ του Γαλακτερού, ο οποίος έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ο Ντεπόλ πήρε τη θέση του Αμερικανού. 71-64, διαφορά στους 7 πόντους για τον ΠΑΟΚ, τώρα πηγαίνει στους 8 από τον Γαλακτερό που έφτασε τους 12 πόντους. Δεύτερη βολή είναι άστοχη, ο Μποτίρογκα μάζεψε την μπάλα. 38 δευτερόλεπτα για το τέλος. Υπάρχει και η δεύτερη αναμέτρηση. Το δεύτερο ημίχρονο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των αναμετρήσεων στο κύπελο Κόρατς. Μια διοργάνωση που διαφέρει σε σχέση με το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό κύπελο, όπου ο τελικός είναι ένας. Ο Φούτσκας το λέει up, 72-66, 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Σάβιτς επαναφέρει, διαφορά των 6 πόντων δεν ικανοποιεί τον ΠΑΟΚ. Ο Μαρκόπουλος δίνει εντολή για μία επίθεση. Όλα δείχνουν ότι θα κριθούν. Φαίνεται ότι θα κριθούν στην Τεργέστη, στο δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Στεφανέλ. Ο Κόρφας για 3 πόντους δοκιμάζει και είναι εύστοχος. Πολύ καλή επιλογή. 75-66 διαφορά στους 9 πόντους και time out που ζήτησε ο Τάνιεβιτς. Νέα διακοπή στο παιχνίδι. Άλλαξε 75-66 από το τρίποδο του Κόρφα. Δείτε εδώ τι έγινε στο τέλος. Ευχαριστώ τον Γιάννη Τατσόπουλο, τον σκηνοθέτη μας. Σου 3 πόντων από πολύ μακριά από τον Ντέγιαν Μποτίρογκα. Η μπάλα δεν πήγε στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Έμεινε το 75-66 τελικό. Ασφαλώς η διαφορά δεν είναι αυτή που ξεσπάει, που φέρνει κύμα ενθουσιασμού στις εξέδρες. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 49-32 στο 26ο λεπτό. Αλλά να δώσουμε το μικρόφωνο
στον Μιχάλη Μερτζιάνιδη. Μιχάλη. Mr. Tanyavis, your first thought was to control the rebounds and play a good defense. Did you succeed in that? Yes, I'm content of our defense game and rebound game, but not enough with the offense. We had make so many missed shots from 3 points. That was a problem all the game, and that was the worst thing. What the changes now? Now I cannot think of nothing because it's a game is over. That 10 points is too much against one team so strong like PAOK. I must think now in this moment of the game Reggio Calabria. They cannot they have not a game next Sunday. That's the advantage for our opponents. Thank you very much. Ο Bogdan Tanyavits είπε ότι ο αρχικό του πλάνο ήταν να ελέγξει τα rebound, να παίξει καλή άμυνα και αυτό έγινε, αλλά είχε παράπονα από μερικά χαμένα σουτ. Επίσης, τόνισε ότι όλα είναι ανοιχτά και στο δεύτερο παιχνίδι, αφού ο ΠΑΟΚ έχει το πλονέκτημα ότι δεν παίζει αυτή την Κυριακή, ώστε γι' αυτό θα είναι και ξεκούραστος. Ο λόγος πάλι και σε σένα, Γιώργο. Θα συμφωνήσουμε με τον Bogdan Tanyavits ότι όλα είναι ανοιχτά. Να δώσουμε πολύ σύντομα το λόγο στο Λάκη Τσάβα που είναι εδώ μαζί μας, στο σχολιασμό του αγώνα. Λάκη, ακούμε. Οπωσδήποτε το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι μπορούσε να πάρει μια μεγαλύτερη διαφορά, όπως κέρδισε, πήρε τους 17 πόντους, αλλά είχε ένα πεντάλεπτο αδράνεση τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση που τους τύχησε πάρα πολύ. Και οπωσδήποτε η ευκαιρία που χάσανε οι Ιταλοί πρέπει να σημειωθεί στο τέλος να μειώσουν το παιχνίδι και στους 5 πόντους. Ας ελπίζουμε ότι την άλλη Τετάρτη ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτός που θα σηκώσει το κύπελλο και θα κάνει μια πολύ καλύτερη εμφάνιση από τη σημερινή, διότι η Στεφανέλ θα είναι οπωσδήποτε καλύτερη και πολύ πιο εύστοχη στο γήπεδο της. Δεν μπορεί δηλαδή να παρουσιάσει αυτό το 2-19 στα τρίποντα. Ευχές λοιπόν στον ΠΑΟΚ για την άλλη Τετάρτη και θα δούμε. Οι ευχές όλων των φιλάθλων ασφαλώς συνοδεύουν τον ΠΑΟΚ στην εκστρατεία, στο ταξίδι που θα κάνει την επόμενη Τετάρτη στην Τεργέστη. Σε αυτό το σημείο η μετάδοσή μας από τη Θεσσαλονίκη τελείωσε. 75-66 κέρδισε ο ΠΑΟΚ την Στεφανέλ Τριέστε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας αυτή τη ζωντανή μετάδοση από το Αλεξάνδριο της Θεσσαλονίκης. Καλή σας νύχτα.